Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας και παρακολουθείτε την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε όπως και κάθε μέρα όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρώτα όμως θα ξεκινήσουμε να δούμε τις εξελίξεις μέσα από τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Σήμερα κεντρικό τίτλο Τα Νέα έχουν «Τα κολέγια ψαρεύουν αριστούχους». Τώρα τα κολέγια διεκδικούν και υψηλόβαθμους υποψηφίους που πέτυχαν σε σχολές μεγάλης συζήτησης, αλλά μακριά από το σπίτι τους. Μετά την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και με το όπλο, το υψηλό κόστος ζωής για φοιτητές σε σχολές της περιφέρειας, ορισμένα προσφέρουν υποτροφίες μειώνοντας έως και 75% τα δίδακτρα για επιτυχόντες σε πανεπιστημιακές σχολές υψηλής ζήτησης. Ποντάρουν λοιπόν στα επαγγελματικά δικαιώματα και το υψηλό κόστος ζωής στην περιφέρεια. Παρακάτω διαβάζουμε για την Εθνική, όπου καταιγίδα στην Εθνική πριν από τον τελικό. Ο οπαδισμός που βρίσκεται πίσω από το επεισόδιο μεταξύ των διεθνών Μανιάτη και Τζαβέλα στην τελευταία προπόνηση δηλητηρίασε το κλίμα στην εθνική ομάδα, η οποία παίζει εναντίον της Ιαπωνίας το τελευταίο της χαρτί για την πρόκριση. Αριστερά θα έρθουμε πάλι στην πολιτική. Κατάθεση φωτιά διαβάζουμε. Ο παρολίγων βουλευτής που καίει Μιχαλολιάκο και Χρυσή Αυγή. Παρακάτω για την κυβέρνηση βλέπουμε πράσινη υπουργή στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, ενώ δεξιά διαβάζουμε το άρθρο σήμερα από Τα Νέα για τα πάθη της Εθνικής. Οι Έλληνες φίλαθλοι λοιπόν και εμείς έχουν δεθεί συναισθηματικά με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2004. Στις καλές και στις κακές στιγμές, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές βρήκαν διπλά τους χιλιάδες θαυμαστές και τους συμπαραστάτες. Αυτή η γενική αίσθηση λοιπόν καθιστά κατανόητη και εντελώς απαράδεκτη για επαγγελματίες την εικόνα προσωπικών αντιπαραθέσεων που μεταδίδεται από τα αποδυτήρια της Εθνικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Οι αρμόδιοι έχουν την ευθύνη να διαφυλάξουν την ηρεμία της ομάδας αυτής που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Η νίκη και η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό όμως που ουδής Έλληνας θα δικαιολογήσει είναι η διάλυση ενός αενέτιου αλληλοσπαραγμού. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε τι γράφει και το Έθνος. Γράφει λοιπόν μέσω ΑΣΕΠΗ μετακινήσεις στο δημόσιο από το φθινόπωρο. Καταργούνται μετατάξεις και αποσπάσεις. Διαγωνισμός για τις κενές θέσεις 2 με 3 φορές το χρόνο θα πραγματοποιείται με μοριοδότηση ή επιλογή των υπαλλήλων που μετακινούνται. Τέλος λοιπόν στο αδιαφανές και δημοσιονομικό επιζήμιο καθεστώς των μετακινήσεων στο δημόσιο, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Διοικητικής Μεθαρρύθμισης. Εφ' εξής, κάθε υπάλληλος θα μετακινείται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και ύστερα από συγκεκριμένο διαγωνισμό και μοριοδότηση των προσόντων. Κάτω αριστερά διαβάζουμε για την κατάθεση κεραυνός κατά του Μιχαλολιάκου για τη βία και τον ναζισμό που καταγγέλει ένας υποψήφιος βουλευτής. Ξεσκεπάζει λοιπόν ο υποψήφιος βουλευτής στην Χρυσή Αυγή με βάση την κατάθεσή του, όπως γράφει. Να περάσουμε τώρα σε διεθνή νέα, όπου διαβάζουμε πως κατέλαβαν το δηληστήριο στο Ιράκ οι τζιχαντιστές. Φωτιά στο πετρέλαιο λοιπόν από τους τζιχαντιστές. Η Βαγδάτη ζήτησε από τη ΣΥΠΑ να εξαπολύσουν αεροπορικές επιτροπές κατά των ανταρτών. Και αριστερά, πάνω αριστερά, βλέπουμε για την εθνική μας και τον αγώνα Ελλάδα-Ιαπωνία. Η εθνική μας όμως βρίσκεται μαλλιά κουβάρια, χαρακτηριστικά γράφει σήμερα το Έθνος, πριν την κρίσιμη μάχη, επεισόδιο Μανιάτη και Τζαβέλα, που μετέφεραν την κόντρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στην εθνική ομάδα. Περνάμε τώρα στον ελεύθερο τύπο. Διευρύνονται τα κριτήρια για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Ποιοι δικαιούνται φθηνότερο ρεύμα. Επεκτείνεται λοιπόν η εφαρμογή του μέτρου σε όσους συμπληρώνουν 3 μήνες ανεργίας και σε άπορους στους οποίους έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Αναλυτικό πίνακα έχει σήμερα ο ελεύθερος τύπος με όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων. 551.902 νοικοκυριά έχουν ήδη ενταχθεί στο ευνοϊκό σύστημα τιμολόγησης. Λίγο πολύ λέει για την, πως θα γίνει μείωση έως 15%, από 15% έως 20% στο φόρο πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο σχεδιάζει η κυβέρνηση να εφαρμόσει το χειμώνα. Κάτω αριστερά διαβάζουμε πως είναι άνω κάτω η Βουλή για τις δικογραφίες του Βενιζέλου. Τα ναυπηγεία, η πρώτον και το κλείσιμο της Ολομέλειας είναι μερικά από τα θέματα που συζητιούνται.
Δεξιά διαβάζουμε για τον σατανιστή και το τι αποκαλύπτει η αστυνομία. Αν δεν πιάναμε, λέει, τον σατανιστή, θα γινόταν serial killer, δηλώνει η Ελλάς. Και δεξιά βλέπουμε για το Δήμο Αθηναίων που διαγράφει παλαιά πρόστιμα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Σβήνουν λοιπόν 423.110 κλήσεις για παράνομη στάθμευση. Για τις συντάξεις παρακάτω διαβάζουμε, με την πληρωμή Ιουνίου θα γίνουν οι νέες μειώσεις στις επικουρικές. Και στη δεξιά στήλη έχει για την Βραζιλία, για το παιχνίδι Ιαπωνία-Ελλάδα στη μία, την αποκαθήλωση της Βασίλισσας, όπως γράφει ότι η Χιλή έστειλε σπίτι την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία με 2-0. Ενώ παρακάτω λέει για το χρονικό μιας γκάφας, όταν ο Ολυμπιακός προτιμούσε Κωνστάτζο από τον ήρωα Οτσόα. Περνάμε στην Καθημερινή. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η κυβέρνηση. Επιχείρηση μερικής επαναδιαπραγμάτευσης. Εσωτερικές είναι οι πιέσεις από συγκεκριμένους υπουργούς για εκπτώσεις στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Σκεπτική είναι και η έτερη για το συγκεκριμένο θέμα. Αναλυτικότερα διαβάζουμε παρακάτω, σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η κυβέρνηση. Καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην πίεση συγκεκριμένων υπουργών που αυτονομούνται και ζητούν εκπτώσεις στις μεταρρυθμίσεις, στη στάση των εταίρων, καθώς και στην ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων σε τομείς που έχουν πλήξει τους πολίτες, χωρίς να έχουν φέρει δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με εκείνον του πετρελαίου κίνησης, για τον οποίο θα ζητήσει μείωση κατά 15 έως 20% από την Τρόικα η κυβέρνηση. Όλα αυτά όμως τον Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να ανακουφιστούν και τα νοικοκυριά. Παρακάτω βλέπουμε μια φωτογραφία από το Μουσείο της Ακρόπολης και γράφει: το Μουσείο της Ακρόπολης γιορτάζει τα 5 χρόνια του. Τα 5 χρόνια λειτουργίας γιορτάζει αύριο, εγκαινιάζοντας στην αίθουσα του Παρθενώνα μια εντυπωσιακή ψηφιακή αναπαράσταση της δυτικής ζωοφόρου. Ανάμεσα στα επιτεύγματα της πενταετούς πορείας του είναι η εξέλιξή του σε ένα χώρο που απευθύνεται σε όλους, καθώς και η ευρύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Αξιοσημείωτη είναι η σταθερά αυξανόμενη επισκεψιμότητά του, που από πέρυσι το καλοκαίρι έως φέτος τον Μάιο άγγιξε τους 125.000 επισκέπτες. Στη δεξιά στήλη της Καθημερινής βλέπουμε για τα κινέζικα δάνεια και τις επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς έρχεται ο Κινέζος Πρωθυπουργός. Συμφωνίες χρηματοδότησης λοιπόν από την China Development Bank, Ελλήνων πλειοκτητών, που θα ναυπηγήσουν πλοία στην Κίνα, θα υπογράφουν κατά την επίσκεψη του Κινέζου Πρωθυπουργού Λι Κετζιάνγκ στην Ελλάδα, που αρχίζει σήμερα. Η Κινέζικη Τράπεζα θα εξετάσει επίσης τη χορήγηση δανείων για αναβάθμιση λιμενικών υποδομών της χώρας. Ο Πρωθυπουργός της Κίνας συνοδεύεται από στελέχη επιχειρηματικών ομίλων και κρατικών φορέων, τα οποία θα έχουν περισσότερες από 100 συναντήσεις στο περιθώριο του Ελληνοκινέζικου Φόρουμ Θαλάσσιας Συνεργασίας. Και παρακάτω διαβάζουμε για την Αργεντινή, η οποία κινδυνεύει με χρεοκοπία, αλλά προσπαθεί να την αποτρέψει. Σε δύσκολη θέση λοιπόν βρίσκεται η Αργεντινή, που κινδυνεύει για δεύτερη φορά να χρεοκοπήσει, καθώς σύμφωνα με απόφαση του Αμερικανικού Δικαστηρίου δεν μπορεί να πληρώσει κουρεμένα ομόλογα που λήγουν στις 30 Ιουνίου. Εάν πριν δεν πληρώσει το hedge funds, τα οποία είχαν αρνηθεί το κούρεμα το 2001. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο να παρακάμψει την απόφαση, προτείνοντας τους ομολογιούχους να ανταλλάξουν τους τίτλους που έχουν με άλλους στο δίκαιο της Αργεντινής. Ωστόσο, η πρόταση δεν θεωρείται δελεαστική. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε την σκυτάλη της Βασιλείας από τον Χουάν Κάρλος στον γιο του Φελίπε. Στην εφημερίδα των συντακτών συνεχίζουμε. Στο ράφι η δικογραφία κατά Βενιζέλου αφού έκλεισε η Βουλή. Οι άρχοντες των παραγραφών είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος για αυτούς σήμερα από την εφημερίδα των συντακτών. Άφηση αμαρτιών λοιπόν για τις υποθέσεις μνημονίου, PSI, εξοπλιστικών, υποβρυχίων και λίστα Λαγκάρτ. Πρωτοφανής είναι και η επίθεση Βενιζέλου εναντίον των εισαγγελικών λειτουργών. Σάλλο λοιπόν προκάλεψε η αποκάλυψη ότι το Μαξίμου έδωσε εντολή να μπει τέλος στις εργασίες στη Βουλή τον Ιούνιο, ακριβώς την μέρα που έφτανε η δικογραφία των γερμανικών υποβρυχίων, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες τόσο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ όσο και του πρώην Υπουργού κ. Παπακοσταντίνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για την επιτομή του κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού ξεπλήματος, ενώ σε μια οργισμένη ανακοίνωση του Ευάγγελου, σε μια οργισμένη ανακοίνωσή του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξαπολύει πρωτοφανή στα χρονικά επίθεση προς την δικαιοσύνη.
Αριστερά βλέπουμε, από το Μαξίμου θα πάμε στην Κουμουνδούρου, όπου βλέπουμε σύνθεση απόψεων. Πρέπει να συγκροτήσουμε μια πλατιά δημοκρατική προοδευτική ριζοσπαστική συμμαχία, που θα είναι ικανή να διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις επικείμενες εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Τσίπρας, στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Μετά τους 53, κείμενο εξέδωσαν και στελέχη της σοσιαλιστικής τάσης. Περνάμε τώρα σε μια είδηση από την Κόσκο, που είναι και πάλι στο λιμάνι. Για τέταρτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά μαζί με τον Κινέζο ομολογό του. Όχι στην πώληση του λιμανιού, λένε ωστόσο οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορείς του Πειραιά. Για τα κόκκινα δάνεια θα δούμε τώρα, ένα θέμα που ξεκίνησε από χθες. Πρόταση λοιπόν για δημόσιο φορέα, σύσταση δημοσίου φορέα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση για να επιληθεί το πρόβλημα που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Εκτός συνόρων τώρα πάμε στο Ιράκ, βομβαρδίστε τους τώρα. Η νέα εθνικιστική επίθεση των τζιχαντιστών με στόχο το μεγαλύτερο δηληστήριο του Ιράκ ανάγκασε τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας να απευθύνει δραματική έκκληση προς τη ΣΥΠΑ για άμεσους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ερχόμαστε τώρα πάλι στα δικά μας και πάμε στην παιδεία, όπου εκεί στα πανεπιστήμια βρίσκονται στον βάλο της διαθεσιμότητας. Κλιμακώνουν τον αγώνα τους με 48 ώρια απεργία σήμερα και αύριο οι διοικητικοί υπάλληλοι, που τομίζουν ότι οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα βαλτώνουν και διονύζονται λόγω της διαθεσιμότητας. Οι σύγκλητοι περιορίζουν τις αντιδράσεις τους στην έκφραση δυσαρέσκειας για τις δρομολογούμενες εξελίξεις. Και από την παιδεία πάμε στην ΔΕΗ. Και θα αναφερθούμε στο κοινωνικό τιμολόγιο. Φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα θα πληρώνουν όσοι συντηρούνται από συσίτια, καθώς και εκείνοι που βρίσκονται σε συνεχή ανεργία για τουλάχιστον 3 μήνες και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Και για τη Χρυσή Αυγή αναφέρει εδώ πως το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος κελάιδησε, γράφει χαρακτηριστικά, καθώς αποκαλύπτει τον ναζιστικό και εγκληματικό χαρακτήρα της οργάνωσης και ξεσκεπάζει τον Μιχαλολιάκο και τον Παπά. Όλη η κατάθεση στην εφημερίδα των συντακτών. Συνεχίζουμε με την ελευθεροτυπία. Έκλεισαν τη Βουλή Άρων-Άρων για να γλιτώσουν Βενιζέλος και Παπακοσταντίνου. Τα υποβρύχια γίνονται, περνάνε σε παραγραφή. Έκθετη λοιπόν είναι η κυβέρνηση από τις μεθοδεύσεις στην υπόθεση των υποβρυχίων και του Σκαραμαγκά. Αριστερά θερινά παιχνίδια βλέπουμε πως υπόσχεται η κυβέρνηση νέα μείωση τον Σεπτέμβριο όμως, η οποία μείωση θα είναι από 15 έως 20%. Πάλι διαβάζουμε για την Χρυσή Αυγή και για το υψηλόβαθμο στέλεχος που κατέθεσε και αναφέρει και για την βία κατά των μεταναστών, όπου λέει ότι ήταν μάλιστα παράσημο. Κατάθεση καταπέλτης λοιπόν εναντίον της Χρυσής Αυγής. Για την παράταση της διαθεσιμότητας συνεχίζουμε παρακάτω και για την 48-ωρη απεργία των διοικητικών στα πανεπιστήμια. Ενώ δεξιά βλέπουμε για την αεροϋποστήριξη από τους ΗΠΑ, που ζητεί το Ιράκ για να προστατευτεί από την επέλαση των τζιχαντιστών. Στην Δημοκρατία διαβάζουμε τα υποβρύχια τα οποία παραγράφηκαν τα αδικήματα για το σκανδαλώδη νόμο του 2010. Έκλεισαν τη Βουλή για να σωθεί ο Βενιζέλος. Θράσος, το Πασόκ επιτίθεται στη δικαιοσύνη και απειλεί τους εισαγγελείς. Είχε πρωταγωνιστήσει στη ρύθμιση για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ο Βενιζέλος μαζί και με τον Παπακοσταντίνου. Κεντρικά δηλαδή θέματα είναι η υπόθεση Βενιζέλου, Χρυσής Αυγής. Περνάμε τώρα στην ημερησία. Υψηλές προσδοκίες στο Μέγαρο Μαξίμου για το αποτέλεσμα των συναντήσεων με την Κίνα. Το Πεκίνο θέλει λιμάνια και αεροδρόμια. Επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα του Κινέζου Πρωθυπουργού με στόχο τη βελτίωση των ελληνοκινέζικων σχέσεων. Για την κυβέρνηση βλέπουμε παρακάτω και πως θέτει επισήμως το αίτημα στην Τρόικα για το ζήτημα της μείωσης του 20% στον φόρο του πετρελαίου. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε για μια μελέτη της PricewaterhouseCoopers, όπου είναι στο στόχαστρο των ξένων 150 ελληνικές εταιρείες. Πριν από ένα χρόνο δεν χτυπούσε τηλέφωνο. Σήμερα όλο και περισσότεροι ψάχνουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, δήλεσε ο επικεφαλής της συγκεκριμένης εταιρείας. Στα ελληνικά κέρδη βλέπουμε, στα ελληνικά ομόλογα βλέπουμε παρακάτω, υπάρχουν κέρδη 30%. Υψηλές αποδόσεις στις χώρες της Ευρωζώνης κατά το 2014. Prudential Financial, Giuseppe Fidelity
και BlackRock και Legal επενδύουν σε κρατικούς τίτλους. Ενώ αριστερά βλέπουμε για την έκθεση του Διεθνομιουσματικού Ταμείου για την Ευρωζώνη, όπου λέει «Τυπώστε χρήμα, εισηγείται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η Κριστίν Λαγκάρντ». Το Ταμείο λοιπόν ζητά από την ΕΚΤ να προχωρήσει σε μαζικές αγορές ομολόγων. Με παρέμβαση, νέα παρέμβαση λοιπόν του Δούνου του και της ΕΚΤ, ζητά πιο τολμηρά μέτρα για να τονιστεί η ανάπτυξη και η ρευστότητα της Ευρωζώνης. Στην Αυγή τώρα έκλεισαν τη Βουλή και εδώ είναι κεντρικό θέμα για να σώσουν τον Βενιζέλο και τα υποβρύχια που παραγράφηκαν. Μπλόκαραν επιτρίμηνο την διαβίβαση της δικογραφίας για τα υποβρύχια και την κατέθεσαν την ημέρα του Λουκέτου για να παραγραφούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες Βενιζέλου Παπακοσταντίνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πως συνέτεροι είναι και στη συγκάλυψη των πιο σοβαρών εγκλημάτων κατά του δημοσίου. Στον ριζοσπάστη τώρα χρειάζεται αποκλειστικά δημόσια δωρεάν ειδική αγωγή. Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και το τμήμα Παιδείας και Έρευνας του κόμματος, στην οποία παρενέβη και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Σήμερα έχει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα Προπήλαια για το ασφαλιστικό. Ενώ συγκέντρωση βλέπουμε παρακάτω αρχιακού υλικού από τα 40 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ και οδηγητή. Ένα πλήθος εκδηλώσεων λοιπόν την Παρασκευή και το Σάββατο για το συγκεκριμένο θέμα. Στην αυτεμπορική διαβάζουμε για την συνεργασία ναυτιλίας ενέργειας ακίνητα κρασί και λάδι, όπου είναι 19 συμφωνίες αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Τρίμερη επίσημη επίσκεψη λοιπόν του Κινέζου Πρωθυπουργού στη χώρα μας, όπου θα συζητηθούν όλες αυτές οι συμφωνίες. Και πάμε στην Εσπρέσο, όπου διαβάζουμε σαν κεντρικό θέμα έχει για τον σατανιστή. Ο σατανιστής λοιπόν Αλέξανδρος που πάλευε με σκιές και η 41χρονη άστεγη από έναν έρωτα ειρήνη διαβάζουμε. Δύο ψυχές λοιπόν χαμένες. Τραγική ηρωνία, η γυναίκα θύμα ζούσε με την αγέλη των αδέσποτων της περιοχής. Έτρωγε από το φαγητό τους και τη νύχτα της Ανάστασης οι κροτίδες έδιωξαν τα σκυλιά φύλακες άγγελός τους και έγινε ό,τι έγινε, γράφει χαρακτηριστικά για αυτό το θέμα η Εσπρέσο. Να περάσουμε όμως τώρα και στον αθλητικό χώρο να δούμε τις εξελίξεις για σήμερα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Στη Sport Day διαβάζουμε απόψε όλα κομπλέ, δείτε ξανά στον κόσμο από τι μέταλλο είστε φτιαγμένοι. Κρατήστε ζωντανά τα όνειρά μας, γράφει λοιπόν για την εθνική μας σήμερα, για τον αγώνα με την Ιαπωνία, όπου όπως είπαμε θα γίνει στη μία το βράδυ και θα προβληθεί από την Νέριτ. Ψηλός και κοντός, γράφει αριστερά, ενδεκάδα με Μήτρογλου και Φετφχατζίδη σχεδιάζει να κατεβάσει ο Σάντος. Ενώ Japan Analysis λέει εδώ πως οι Έλληνες διεθνείς μπορούν να οθήσουν τους σαμουράι σε χαρακίρι. Γράφει η Sport Day σήμερα για την εθνική μας. Αντίστοιχο πρωτοσέλιδο βλέπουμε και από την Goal News. Πάμε ενωμένοι, γράφει. Η πιο μεγάλη μάχη για την εθνική είναι τώρα και κόντρα στην Ιαπωνία. Οι διεθνείς καλούνται να αποδείξουν ότι πάνω από τις ομάδες τους βάζουν το εθνόσημο. Όπως τον Μπαράζ με τη Ρουμανία, όπως τον αγώνα με την Ιγυρία το 10, όπως την πορεία μας τα προκριματικά και όπως το γύρο του 2012. Αναφέρει κάποιες μεγάλες νίκες της Εθνικής για να την εμψυχώσει. Περνάμε στο φως των σπορ. Η Εθνική μας απόψε θέλει νίκη πάση θυσία για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης. Η Εθνική μας αντιμετωπίζει σήμερα, απόψε μάλλον το βράδυ όπως είπαμε, την Ιαπωνία για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει την νίκη για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Διαιτητής της κρίσιμης αναμέτρησης που θα διεξαχθεί στην πόλη Νατάλ είναι ο Χόελ Αλγιλάρ από το Ελ Σαλβαδόρ. Ο Μήτρογλου, διαβάζουμε παρακάτω, που αναμένεται να χρησιμοποιήσει το σημερινό κρισιμότατο μάτς. Και πάμε στην πράσινη. Και εδώ για την εθνική βλέπουμε. Αρχιγάρα, πάρ' το πάνω σου. Ηγέτης στα δύσκολα, λέει λοιπόν. Ο Καραγκούνης έκοψε μαχαίρι τους ψευτοτσαμπουκάδες Μανιάτη και Τζαβέλα και έδειξε το δρόμο για νίκη επιβίωσης της εθνικής στο Μουντιάλ κόντρα στην Ιαπωνία. Και παρακάτω βλέπουμε στην πράσινη για το Μουντιάλ, σπίτι τους οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι Ισπανοί έχασαν 2-0 από τη Χιλή και αποκλείστηκαν. Σκορ και θέαμα διαβάζουμε παρακάτω. Προχωρούν ακάθεκτοι οι Ολλανδοί που νίκησαν δύσκολα με 3-2 την Αυστραλία. Στην ώρα των σπορ διαβάζουμε
Την πρώτη της επίσημη κρούση έκανε χωρίς να χρονοτιμήσει η Ένωση. Νέα επαφή αύριο που επιστρέφει ο μάνατζερ από τη Μόσχα. Η ΑΕΚ έκανε αμέσως πρόταση στον Μπερτζά. Διαβάστε λοιπόν μόνο στην ώρα τι απάντησε, τι πιθανότητες δίνουν οι δύο πλευρές για να συνεργαστούν και ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΕΚ, καθώς και ποιος είναι ο βασικός κίνδυνος. Λυπάμαι που τελειώνουν έτσι με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά του ζήτησα να μείνω ελεύθερος χωρίς να διεκδικήσω τα οφειλόμενα και δεν μου απάντησαν, δήλωσε ο Σέρβος Γκολτζής μετά την προσφυγή που κατέθεσε. Στον πρωταθλητή συνεχίζουμε. 4 χρόνια Μαρινάκης, γράφει πάντα στην κορυφή πρόεδρε. 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 2 ντάμπλ. Μέσα στην κρίση οδηγεί τον Ολυμπιακό ψηλά στην Ευρώπη. Παρακάτω συνεχίζουμε, παίκτες λαβράκια από τη γιορτή της μπάλας. 8 αστέρια, τσεκάρει στο Μουντιάλ ο θρύλος. Ο συνδυασμός ποιότητας και προοπτικής, διαβάζουμε σήμερα στον πρωταθλητή. Ενώ παρακάτω βλέπουμε και μια συνέντευξη, αποκλειστική συνέντευξη από τον Γιώργο Παύλου. Ξεφύγαμε και στις ακαδημίες. Φτιάχνουμε παίκτες με το DNA του θρύλου. Όλη η συνέντευξη σε 2 σούπερ σελίδες σήμερα στον πρωταθλητή. Και περνάμε στον Γαύρο. Βούτσινιστ, διαβάζουμε παραπάνω. Οι Ιταλοί επιμένουν να έχουν το θρύλο στο παιχνίδι για το φορ που φεύγει σίγουρα από τη Γιούβε. Και παρακάτω βλέπουμε και η Σοϊδάδ για Φιμπόγκασον και η εκτίμηση Μίτσελ σε Οριόλ και Οριόλ Ριέρα. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε πως ο Μανολάς είναι προς Πόρτο, τι γράφουν οι Ισπανοί αναλυτικά για τον στόπερ του θρύλου. Προσωπική επαφή του Αλκόρτα, ο Εκίθα, δεν έχει κάνει κίνηση, συνεχίζουμε ο Ολυμπιακός, και ο Σουηδός Διεθνής Εξτρέμ, φύγες για Ντουρμάζ και Μόλιτς. Στην Livespor περνάμε τώρα, παίξτε για εμάς, και εδώ το πρωτοσέλιδο είναι για την εθνική μας και για τον απόψινό αγώνα. Προδοσία βλέπουμε παρακάτω. Μανιάτης και Τζαβέλας έβαλαν τις ομάδες τους πάνω από την εθνική. Είμαστε εδώ μια ομάδα, 22 παίκτες και ένας Ρουφιάνος εσύ. Ήταν η ατάκα του παίκτη του ΠΑΟΚ. Έβγαλε εισιτήρια για να φύγει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Διχόνια λοιπόν βλέπουμε ανάμεσα στην εθνική μας. Ενώ πάνω δεξιά βλέπουμε πως ταχώνει η Πόρτο, οι Δράκοι πουλάνε Μαγκαλά και τα δίνουν για Μανολά, λένε οι Πορτογάλοι. Πέδρο Λεόν και Μόλο είναι η βασική στόχη του Ολυμπιακού για Αντί Κάμπελ. Και κλείνουμε την αθλητική μας ενημέρωση με την Γάτα, όπου διαβάζουμε κρίσιμοι αγώνες με μεγάλες αποδόσεις και χωρίς δυνατά φαβορί. Παιχνίδι με τα γκολ στα 3 μάτς του Μουντιάλ. Όλα για όλα η εθνική με την Ιαπωνία. Παίζουν τα αρέστα τους η Ουρουγουάη με την Αγγλία. Και πρώτος στόχος να μην χάσουν για Κολομβία και ακτή Ελεφαντοστού. Σούπερ ανάλυση για κάθε παιχνίδι έχει σήμερα η Γάτα. Μια ολόκληρη σελίδα για τον κάθε αγώνα του Μουντιάλ. Να αφήσουμε τώρα τον έντυπο τύπο και να περάσουμε στον ηλεκτρονικό, να δούμε μερικά από τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί έως αυτή την ώρα η ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο πρωτοσέλιδο για το φθηνότερο ρεύμα, ένα θέμα που απασχολεί πολλούς πολίτες. Ποιοι είναι λοιπόν οι νέοι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου και ποιοι είναι οι όροι ένταξής τους. Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Ενώ στο επόμενο βλέπουμε για το Μουντιάλ, στο Μουντιάλ αναφέρεται, ταύρι στα χαρτιά. Γράφει λοιπόν, η Ισπανία έχασε με 2-0 από τη Χιλή και αποκλείστηκε πρόωρα από το Μουντιάλ. Βίντεο και φωτογραφίες έχει το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο από τον χθεσινό αγώνα. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε και το επόμενο, το οποίο γράφει η Ευρώπη του Τζάμπα. Τι έδειξαν έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό για την πειρατεία στο ίντερνετ. Συνεντεύξεις στο zoogla.gr υπάρχουν αναλυτικά στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Το 70% των Ευρωπαίων κατεβάζει ταινίες και 78 εκατομμύρια ευρώ είναι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ από το zoogla.gr. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με πολλές εξελίξεις από την επικαιρότητα.
Patras Motor Show. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η μεγάλη πανελλήνια έκθεση οχημάτων από τη Φίλμπα. Μουσική 21 και 22 Ιούνιου στο Μόλο της Αγίου Νικολάου. Τέταρτο Patras Motor Show. Έρχεται. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα πάμε να δούμε την υπόθεση για το καρτέλ των ναρκωτικών. Στην εισαγγελία Πειραιά, λοιπόν, οδηγήθηκαν χθες οι 5 Τούρκοι υπήκοοι που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του καρτέλ των ναρκωτικών. Χθες προσωρινά κρίθηκαν κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και εισαγγελέα ο 40χρονος εφοπλιστής, η πρώην σύζυγό του και ο φίλος της, που φέρονταν να εμπλέκονται στην υπόθεση άνω του 1 τόνου ηρωίνης, η οποία εντυπίστηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού σε αποθήκη στο Κοροπή και σε γκαράζ έπαφλη στη Φιλοθέη. Ελεύθεροι χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο, αφέθηκαν η πρώην πεθερά του 40χρονου εφοπλιστή και η οικιακή βοηθός. Την Παρασκευή, επίσης, αναμένεται να απολογηθεί και ένας υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην ασφάλεια του λιμενικού και παραμένει υποκράτηση. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε και τις εξελίξεις στην νεοχώρο της οικονομίας και θα αναφερθούμε συγκεκριμένα στα κόκκινα δάνεια. Τους τρόπους λοιπόν με τους οποίους θα αντιμετωπίζουν στο μέλλον οι τράπεζες τις επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις των πληρωμών και την υπερχρέωση των φυσικών και νομικών προσώπων, ορίζει η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Μεταξύ των τύπων ρύθμισης είναι η μερική διαγραφή χρεών, η παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από την δονειολήπτη, η πώληση και ενοικίαση του ακινήτου, η οποία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι του μισθώματος, συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο των 3 ετών. Επίσης, στις ρυθμίσεις είναι η μεταβίβαση πώληση του δανείου αναπροσαρμοσμένου υπολείπου σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα, η ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας αλλά και η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων. Για τις επιχειρήσεις, μεταξύ των ενδεικτικών ρυθμίσεων που παρουσιάζονται είναι η λειτουργική αναδιάρθρωση με αλλαγή της διοίκησης της επιχείρησης όταν οι πιστώτρια ή πιστώτριες τράπεζες θεωρούν την επιχείρηση βιώσιμη υπό προϋποθέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση δεν συνεργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και οι ανταλλαγές χρέους με μετοχικό κεφάλαιο. Η εν λόγω πράξη τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.
Θα παραμείνουμε στο χώρο της οικονομίας, θα δούμε όμως αυτή τη φορά τις φορολογικές δηλώσεις. Το αργότερο λοιπόν έως αυτή την εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία για την παράταση της προθεσμίας της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και για την απαλλαγή από τα πρόστιμα των 100 ευρώ όσων φορολογημένων υπέβαλαν το Ε9 έως τις 30 Μαΐου. Οπότε και έληξε η επίσημη προθεσμία και δόθηκε μια άτυπη παράταση. Να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα στο επόμενο βίντεο. Αναπόφευκτη θεωρείται η παράταση κατά έναν μήνα της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αν και απομένουν μόλις 15 ημέρες έως την καταληκτική προθεσμία της 30 Ιουνίου, μένουν ακόμα να υποβληθούν πάνω από 3.300.000 Ε1. Βλέποντας και κάνοντας, πιστεύω αν χρειαστεί να δοθεί παράταση θα δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κάνουν αγώνα δρόμου και για την έγκαιρη καθάριση του νέου φόρου ακινήτων, έχοντας ωστόσο να ξεπεράσουν πολλά τεχνικά εμπόδια λόγω των πολλών διαφορετικών συντελεστών που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά και την χρήση των ακινήτων. Με δεδομένο μάλιστα ότι δόθηκε παράταση έως τις 15 Ιουνίου για την υποβολή των Ε9 με όλες τις αλλαγές που έγιναν το 2013, γεννάται εύλογα το ερώτημα εάν η καθάριση θα γίνει σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Φέτος οι δηλώσεις θα εκαθαριστούν την στιγμή που θα υποβληθούν και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν το φόρο που θα τους βγει σε τρεις διμηνιαίες δόσεις. Την πρώτη τέλος Ιουλίου, την δεύτερη τέλος Σεπτεμβρίου και την τρίτη τέλος Νοεμβρίου. Παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών όμως σημειώνουν σε εθνικές εφημερίδες ότι ακόμα και αν δοθεί δυνατότητα υποβολής φορολογικών δηλώσεων στο τέλος Ιουλίου, η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου δεν θα πάει πιο πίσω. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και αν κάποιος υποβάλει δήλωση την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, θα πρέπει να πληρώσει αυθημερών και τον φόρο. Στο μεταξύ, εκτός από την παράταση της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, θέμα ημερών φαίνεται να είναι η κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, με την οποία θα απαλλάσσονται από την καταβολή προστίμου των 100 ευρώ όσοι υπέβαλαν το έντυπο Ε9 πέραν της 31ης Μαΐου, που έλεγε η αρχική προθεσμία λόγω της παράτασης που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι συγκεκριμένο δεν έχει έρθει σε εμάς βέβαια, αλλά μάλλον αυτό θα εννοεί. Όσοι υποβάλλουν δήλωση μετά τις 31 Μαΐου που έλεγε για το Ε9 μέχρι την ημερομηνία της παράτασης. Απογοητευμένη είναι η ΑΔΔ στην Εύβοια για τις αρρωτικές αλλαγές που προανήγγειλε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το Δημόσιο με αιχμή τον πόνους παραγωγικότητας. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε τι δήλωσαν για αυτό το θέμα. Σαρωτικές αλλαγές προαναγγέλει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης από το 2015 με αιχμή του δόρατος σε αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων που απόλεσαν ήδη τον 13ο και 14ο μισθό, την αξιολόγηση που ακόμη μπλοκάρεται από την πλειοψηφία τους, αλλά και τις μετατάξεις που θα προκύπτουν μέσω ΑΣΕΠ και ετήσιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Σαρωτικές αλλαγές εξαγγέλλονται και πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα πάρα πολύ συχνά, τόσο πολύ που να νιώθουμε ότι είμαστε μόνιμα στο μάτι του κυκλώνα. Σαρωτικές αλλαγές για τη βελτίωση ξεκίνησαν από το 9, έχουμε φτάσει στο 14 και εξακολουθούν να μας σαρώνουν. Βέβαια δεν έχουμε δει καμία μεγαλύτερη παραγωγικότητα στο δημόσιο, αντίθετα έχουμε δει να διαλύονται τα πάντα, δεν έχουμε δει να έχουμε καμιά αύξηση μισθών, ίσα ίσα έχουν καταποντιστεί όλοι οι μισθοί. Τώρα κάθε τι που κόβεται υποτίθεται ότι επιστρέφει με μια άλλη μορφή που τελικά δεν επιστρέφει και για ποιους επιστρέφει. Τι να σας πω, για μένα όλα αυτά είναι λάδι πολύ και τηγανίτες τίποτα. Μία από τις βασικές αλλαγές θα είναι η σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα που σηματοδοτεί την επαναφορά του 13ου μισθού ως ετήσιο μπόνους, αλλά μόνο για τους παραγωγικούς υπαλλήλους. Μεταρρύθμιση που συγκεντρώνει και τα περισσότερα βέλη της ΑΔΔ. Η σύνδεση παραγωγικότητας και μισθού είναι μια θεωρία η οποία έχει εφαρμοστεί σε κάποια κράτη στο εξωτερικό. Προφανώς από εκεί οραματίστηκε και ο κύριος Μητσοτάκης το καινούριο του τόλμημα. Όμως, μιλάμε για τελείως διαφορετικά κράτη, τα οποία για παράδειγμα κάνουν το αυτονόητο. Κάθε υπηρεσία κάθε χρόνο βγάζει στόχους. Και όταν υλοποιούνται, ολόκληρο το τμήμα καρπώνεται ένα κομμάτι των στόχων αυτών. Στο ελληνικό κράτος δεν υπάρχει μία δημόσια υπηρεσία η οποία να έχει στοχοθέτηση. Δηλαδή να λέει ότι για φέτος ο στόχος του τμήματος είναι αυτός. Με βάση λοιπόν ποιους στόχους θα κάνει αξιολόγηση ο κ. Μητσοτάκης, θα βρει τους παραγωγικούς και θα μπορέσει και να τους επιβραβεύσει αν έχει αυτή την πρόθεση. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θεωρείτε ότι θα είναι εφικτό αυτό, δηλαδή να μπουν και αυτές οι δομές που να είναι εύκολη και η στοχοθέτηση? Με αυτό λέω ότι για να γίνει αξιολόγηση θα πρέπει να ξέρεις γιατί αξιολογείς.
Για να γίνει λοιπόν αξιολόγηση πρέπει πρώτα να βάλεις στόχους. Μετά να δεις πώς λειτουργούν οι υπάλληλοι, να οργανώσεις το τμήμα σου, να βάλεις αυτές τις δομές που χρειάζονται για να αποδώσουν οι υπάλληλοι και μετά να έρθεις να πεις ήταν δεν ήταν αποδοτικός. Εμείς ξεκινάμε από πριν. Λέμε είναι αποδοτικός ο υπάλληλος μας σε τι? Στο αν είναι όμορφος, ικανός, έξυπνος, σε τι αν είναι ικανός. Όσον αφορά τις μετατάξεις, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θεσμοθετείται μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας μέσω ΑΣΕΠ που θα καταργήσει τις μετατάξεις. Θα πραγματοποιούνται πλέον μέσω ετήσιων διαγωνισμών υπό τον έλεγχο και τιμωριοδότηση της ανεξάρτητης αρχής. Υποτίθεται ότι οι μετατάξεις γίνονται για να εξυπηρετούν τις ανάγκες που προκύπτουν στην περίοδο της λειτουργίας κάθε τμήματος και ίσως για να αποκαταστήσουν κάποιες αδικίες σε υπαλλήλους που μπορεί να απέκτησαν πλέον προσόντα στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους κτλ. Αυτό πώς μπορεί να γίνει διαγωνιστικά δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή υπάρχει μια δομή η οποία αν έχει δυσκολίες να τη βελτιώσουμε. Να καταργήσουμε μια δομή και να βάλουμε κάτι άλλο που δεν το έχουμε καν δοκιμάσει δεν καταλαβαίνω σε τι εξυπηρετεί. Όλο αυτό κυρία μου Τσανά, όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό που έχουμε βιώσει όλοι μας. Προσπαθούν να μάθουν κομμωτικής του Κασίδη το κεφάλι. Είναι το δικό μας κεφάλι. Σαρωτικές αλλαγές, ωστόσο, επιδιώκει και ο Πάνος Καμένος για τους ανεξάρτητους Έλληνες, προκειμένου να ανακαλυφθούν οι πολλές ποσοστιαίες μονάδες που απόλυσε κατά τις πρόσφατες ευρωεκλογές. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τα μεγάλα οργανωτικά κοινά που παρουσίασε το κόμμα, ζήτησε και πήρε παραιτήσεις όλων των περιφερειακών συντονιστών και τομεαρχών, προκειμένου να επιτύχει μια εκβαθέων αναδιάρθρωσή του. Να δούμε τις δηλώσεις που έκανε ο γραμματέας Γιάννης Μοίρας. Σας καλωσορίζω στο 4ο Εθνικό Συμβούλιο. Την εκβάθρον αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών του κόμματος ανακοίνωσε από την έναρξη ακόμα του Εθνικού Συμβουλίου των ΑΝΕΛ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Πάνος Καμένος, αναγνωρίζοντας τις βαθιές πληγές που άφησαν πίσω τους οι αυτοδιοικητικές εκλογές, σπάζοντας πολλές τοπικές οργανώσεις σε αμέτρητα κομμάτια. Υπήρξε απόλυτη έλλειψη οργάνωσης και αρκετά μεγάλη εσωστρέφεια λόγω των δημοτικών εκλογών. Αύριο θα προχωρήσουμε σε εκλογή γραμματέα. Θέλω να ξεκαθαρίσω. Δεν έχει τη στήριξή μου κανείς και δεν είμαι αντίθετος σε κανέναν. Θα αποφασίσετε εσείς. Ένας γραμματέας όμως, ο οποίος θα πρέπει να καταλάβει ότι το κίνημα πρέπει να χτιστεί μέσα σε 3 μήνες από την αρχή. Είναι πολύ πιθανό τον Οκτώβριο να έχουμε εκλογές. Δεν μπορεί λοιπόν να πηγαίνουμε σε σχεδιασμούς επί κάρτου, αλλά πρέπει το κίνημα μέσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο να ξαναποθεί στη δυναμική του. Όλοι οι περιφερειάρχες, οι τομεάρχες και μέλη γραμματείων καταθέσαμε τις παραιτήσεις μας στη διάθεση του νέου γραμματέα, του κ. Μοίρα, με σκοπό αυτό, την αναδιάρθρωση εκβάθρων του κινήματος. Παρά την απουσία επίσημης εκπροσώπησης των ανεξάρτητων Ελλήνων σε αυτοδιοικητικές εκλογές Θερεάς, ήδη αρχίζουν να διαφαίνονται οι πρώτοι κλειδονισμοί με την παρέτηση του πολιτευτή Εύβοια Σταύρου Μακαρίου να έρχεται αμέσως μετά τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά κανείς να μην λαμβάνει θέση για την πράξη του. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό, σημειώνει ο πολιτευτής σε ανακοίνωσή του, οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η ηγεσία τους έχασαν τον αυτοπροσδιορισμό τους, το όραμά τους, την οριμότητά τους και την ικανότητα να διαχειριστούν τόσο τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα όσο και του ελληνικού λαού. Φεύγω πικραμένος και προβληματισμένος από την απαξιωτική και προσβλητική συμπεριφορά στελεχών του κόμματος που μόνο τον εαυτό τους επιθυμούν να ωφελήσουν. Το μόνο που γνωρίζω και το διάβασα και στον ηλεκτρονικό τύπο, ότι δήλωσε παραίτηση από τους ανεξάρτητους Έλληνες για τους λόγους που επικαλείται. Αυτό θα περιμένω να δω την αντίδραση του. Υπάρχουν βέβαια κάποιες μομφές και εναντίον εδώ της τοπικής οργάνωσης. Γενικότερα δεν υπήρχαν πολύ στενές σχέσεις. Αυτό το μερίδιο εσείς το αναλαμβάνετε, κύριε Θεοβλίου? Όχι, σε αυτό δεν το αναλαμβάνω. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να ζητηθούν γιατί είναι λόγω παρέτηση, αλλά δεν είναι της ώρας, αλλά και είναι άκερο να μιλήσω για κάποιον που αποχωρεί με πικρία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω αυτό, με μια λύπη, στεναχώρια. Συνήθως πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και να τα βλέπουμε το κάθε γεγονός ξεχωριστά.
Σε περίοδο παγετώνα περνούν και οι σχέσεις των ανεξάρτητων Ελλήνων με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού πέραν της στήριξης Τσίπρα στον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την προεδρία της Κομισιόν, ο κύριος Καμένος, με τη διευκρίνηση ότι το κόμμα του δεν είναι ουρά κανενός, επικαλέστηκε έρευνες που αποτυπώνουν τη διαρροή ψήφων προς την Κουμουνδούρου. Πρέπει να πάρουν όμως και μια άλλη απόφαση. Τα ποσοστά τα οποία είδαμε στις ευρωεκλογές, που φύγανε από το ποσοστό των 10,5% των εξάρτητων Ελλήνων, ήταν ποσοστά προς τη μία μεριά, σε ποσοστό περίπου 16%. Φύγανε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα της πόλωσης, διότι κάποιοι πιστέψανε ότι ψηφίζοντας την αξιωματική αντιπολίτευση θα κάνουν μεγαλύτερο κακό στην κυβέρνηση. Αυτή δηλαδή η αριστερή, η ανοιχτή ματιά που διέθεταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ήθελαν να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι είναι παρελθόν. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αριστερή ματιά. Απλά η συνεργασία αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ, υποτιθέμενη συνεργασία, που δεν έγινε ποτέ και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, ίσως... Μόνο κόστησε το κόμμα. Μόνο κόστησε. Αλλά εμείς θα συνεργαζόμασταν με οποιαδήποτε αντιμνημονιακή δύναμη, πολιτική αντιμνημονιακή δύναμη, για να διώξουμε την Τρόικα. Το προσεχές συνέδριο του Σεπτεμβρίου θα βρει το κόμμα με νέες οργανωτικές δομές και αέρα διεκδίκησης εκλογών, τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο, που οι ΑΝΕΛ δεσμεύονται να προκαλέσουν την πτώση της κυβέρνησης μέσω της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Προέδρου είναι να μην στηρίξουν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση με τις βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές. Πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είναι μια τυχαία κίνηση, ένα κίνημα το οποίο γέννησαν οι ανάγκες του καιρού, αλλά είμαστε ένα κίνημα που ήρθε για να κυβερνήσει την πατρίδα. Είμαστε ένα κίνημα το οποίο έχει πρόταση. Έχει πολιτική και έχει αποφασίσει βάσει αυτής της πολιτικής να προχωρήσει από εδώ και πέρα. Και να ξεκαθαρίσω για κάτι άλλο. Δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές μεσοβέζικες συμπεριφορές. Όποιος αρχίσει να γλυκοκοιτά προς την εξουσία, φύγει από εδώ και πέρα τώρα. Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του Πάνου Καμένου για την αναδιάρθρωση στο κόμμα του. Να πάμε όμως τώρα στην Δυτική Ελλάδα, όπου σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας στην Πάτρα για το σοβαρό ζήτημα της έκδοσης αδειών σε πρόσωπα συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας επεσήμανε ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη και ξεκινά την πιστοποίηση και αδειοδότηση επαγγελματιών μέσα από εξετάσεις που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ. Να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε σε λίγο. Από σήμερα κιόλας είμαστε έτοιμοι και ξεκινάμε την πιστοποίηση και αδειοδότηση επαγγελματιών μέσα από εξετάσεις που θα υλοποιεί η Περιφέρεια σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ. Αξιοποιώντας τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που εντάχθηκε στην ελληνική νομοθεσία, προχωρούμε στην υλοποίηση της πιστοποίησης των εξειδικευμένων επαγγελμάτων με τη βοήθεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσοντολισμού, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας για το σοβαρό ζήτημα της έκδοσης αδειών σε πρόσωπα συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Τέλος του 2013 ψηφίστηκε και το τελευταίο, εκδόθηκε και το τελευταίο προεδρικό διάταγμα και η τελευταία υπουργική απόφαση σε εφαρμογή, προκειμένου να γίνει η εφαρμογή του 3982 του νόμου. Ο νόμος αυτός προβλέπει αλλαγή του τρόπου αδειοδότησης των φυσικών προσώπων που θα δραστηριοποιούνται σε τεχνικά και επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες. Όπως για παράδειγμα την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου, του μηχανικού, οποιουδήποτε μηχανικού, είτε μηχανικού εγκαταστάσεων,
είτε οξυγονοκολλητή, είτε ηλεκτροσυγκολλητή, είτε ψυκτικού και ακόμη και χειριαχειριστές μηχανημάτων έργου. Όλες αυτές οι ειδικότητες, όλα αυτά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία χρειάζονται να πιστοποιηθούν, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξετάσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι η πρώτη περιφέρεια που προχωρά στην εφαρμογή της υλοποίησης εξετάσεων αδειοδότησης τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων με τη σημαντικότατη συνδρομή και υλικοτεχνική υποδομή του ΑΤΕΗ Δυτικής Ελλάδος. Πρόκειται για εξετάσεις κύρους με διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες προς όφελος των επαγγελματιών, αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλαρης. Οι εξετάσεις αυτές θα είναι πλήρως αδιάβλητες και αποτελούνται από δύο μέρη. Είναι το θεωρητικό μέρος και οι πρακτικές εξετάσεις. Το μεν θεωρητικό μέρος θα γίνεται στην περιφέρεια από τριμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται, η τριμελής αυτή επιτροπή, από έναν πιστοποιημένο υπάλληλο της περιφέρειας, από έναν εκπρόσωπο του ΕΟΠΕΠ που έχει οριστεί μέχρι τώρα. Και ο ΕΟΠΕΠ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων, και από έναν εκπρόσωπο της αντίστοιχης ομοσπονδίας. Τα θέματα ήδη έχουν βγει, η ύλη των εξετάσεων, για κάθε ένα επάγγελμα. Το δε πρακτικό μέρος των εξετάσεων έχουμε την τύχη να γίνεται στο ΤΕΙ της Πάτρας, με την επίβλεψη των αντίστοιχων καθηγητών. Οι εξετάσεις ξεκινούν άμεσα και ήδη έχει δηλωθεί ενδιαφέρον από τις πρώτες εταιρείες για να προχωρήσουν την πιστοποίηση. Οι εξετάσεις θα γίνουν σε θεωρητικό και σε πρακτικό μέρος. Πραγματικά υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και θα τονίσω το εξής. Το λέω με πολύ περηφάνεια, γιατί είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα που θα διοργανώσουμε εξετάσεις για το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Και αυτό το ανακοίνωσε χθες ο Περιφερειάρχης σε πανηγυρική εκδήλωση που έγινε στην Περιφέρεια, ότι από σήμερα όλοι μπορούν να υποβάλουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στις κατατόπου περιφερειακές ενότητες, είτε είναι στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι, στην Πάτρα, στον Πύργο, και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα τους καλέσουμε για τις πρώτες εξετάσεις. Και αυτό το εύλογο διάστημα εννοώ ότι είναι μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Πάντως από χθες το μεσημέρι που έγινε η ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει την αίτησή του. Και να πω επιπλέον, έχουμε κωδικοποιήσει τα πάντα προκειμένου να είναι εύχριστα στους ενδιαφερόμενους. Κωδικοποιήσαμε τις αιτήσεις, κωδικοποιήσαμε την ύλη που πρέπει ο κάθε ένας να γνωρίζει, κωδικοποιήσαμε τα προσόντα τα οποία ο καθένας πρέπει να έχει προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με μερικές ειδήσεις από την περιφέρεια. Της πληγήσας από την σφοδρή χαλαζόπτωση της Κυριακής αγροτικές περιοχές του Ορχομενού, επισκέφθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για τα αγροτικά θέματα, Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος δεσμεύθηκε να φέρει το θέμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των αγροτών, και ο ίδιος ζητά να οι πληγέντες περιοχές να εξαιρεθούν από το ληστρικό χαράτσι, όπως το χαρακτηρίζει. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από το Star Κεντρικής Ελλάδος. Απογοητευμένοι αγρότες από την ολοκληρωτική καταστροφή λόγω της χαλαζόπτωσης ζητούν τη συμπαράσταση όλων των φορέων ώστε να τύχουν πραγματικών αποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστησαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η καταστροφή είναι πλέον ολοκληρωτική. Έχει μείνει μόνο το στέλεχος του βαμβακιού. Πράγμα που σημαίνει ότι χαθήκανε για φέτος εισοδιές των ανθρώπων αυτών. Άρα πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες έτσι ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις για το πόσο γρήγορα θα κινηθεί ο μηχανισμός και τι λεφτά θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί να σας δώσω ένα παράδειγμα, το να δώσουν 30 ευρώ το στρέμμα αποζημίωση από τη στιγμή που ήδη μέχρι τώρα το κόστος για αυτό το βαμβάκι εδώ που βλέπουμε έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ. Δηλαδή πάλι ζημιά θα είναι, αλλά τουλάχιστον να μετριάσουμε τα έξοδα. Μπροστά σε αυτή την καταστροφή, όπως υποστηρίζουν, δίνεται και η απάντηση σε όσους χλέβαζαν στο παρελθόν τους αγρότες για την περίοδο που επιλέγουν για τις κινητοποίησεις τους. Όλοι αυτοί που λέγανε ότι το χειμώνα οι αγρότες δεν ξέρουν τι να κάνουν και βγαίνουν στους δρόμους να κάνουν κινητοποίησεις, ας έρθουν τώρα να μας πούνε τι κάνουμε τώρα. Για μια φορά τουλάχιστον μας δείξουν τη συμπαράστασή τους. Ας καταλάβουν τον καημό και την αγωνία που τραβάνε οι αγρότες όλο το καλοκαίρι και γιατί διαμαρτύρονται μόνο το χειμώνα. Γιατί έστω 10 λεπτά χαλάζει, ορίστε το αποτέλεσμα. Όλη η χρονιά πάει χαμήνη. Στις πληγήσεις περιοχές βρέθηκε και ο υπεύθυνος του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζήτησε επίσπευση των διαδικασιών καταγραφής της ζημιάς και κάλεσε το Υπουργείο να εξαιρέσει τους πληγέντες αγρότες από το ληστρικό χαράτσι, όπως χαρακτήρισε το ποσό που απαιτείται για την κατάθεση της φετινής δήλωσης του ΟΣΔΕ. Μπορεί να ξεπελάει τα 80.000 στρέμματα και δυστυχώς το κακό είναι ότι σε όλη την κεντρική Ελλάδα και στη Θεσσαλία αλλά και ένα κομμάτι της Μακεδονίας έχει ανάλογα. Όμως επειδή βρισκόμαστε στην Κουβαϊδα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, ότι είναι μια περιοχή κατεξοχήν αγροτική, δεν υπάρχει άλλο εισόδημα για τους κατοίκους ευρύτερα της περιοχής και από αυτή την πλευρά πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκτίμηση των ζημιών, ούτως ώστε είτε από πλευράς ΕΛΓΑ είτε από πλευράς ΨΕΑ να βρεθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία όσο γίνεται γρηγορότερα και το αντίστοιχο ποσό, αλλά και να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες για να αποζημιωθούν, γιατί μην φτάσουμε πάλι τον Οκτώβρη μήνα και τον Νοέμβρη μήνα και οι αγρότες διαμαρτύρονται και μας λένε ότι κάθε χρόνο επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα, βγαίνουμε στους δρόμους. Έτσι, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Άμεσα λοιπόν πρέπει να έρθουν αύριο μεθαύριο. Εγώ από τη δική μου πλευρά αύριο θα βάλω το θέμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και γενικότερα θα παρουσιάσω την εικόνα όπως τουλάχιστον εγώ την βιώνω για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες οι οποίες, όπως είπα και πάλι, επαναλαμβάνω, πρέπει άμεσα να εκτιμήσουν το ύψος της ζημιάς. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν τυπικού χαρακτήρα, θα έλεγα, έτσι, προβλήματα, όπως το ζήτημα των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, εκεί είναι γνωστή η συμπεριφορά της εταιρείας που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πρόκειται για ένα ληστρικό χαράτσι που ειδικά εφέτος επιβάλλεται στους αγρότες, να γίνει από πλευράς των υπευθύνων μια προσπάθεια, τουλάχιστον αυτές οι εκτάσεις που έχουν πάθει τη ζημιά, άμεσα θα έλεγα να προηγηθούν της διαδικασίας αυτής από τις άλλες, να εξαιρεθούν, ούτως ώστε να γίνουν οι δηλώσεις και βεβαίως όχι στις τιμές που επιβάλλονται μέχρι σήμερα, ειδικά για την περίπτωση αυτών που έπαθαν τη ζημιά, για να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να έρθουν και οι επιτροπές, να ολοκληρώσουν, θα έλεγα, οι επιτροπές, πρέπει να έρθουν αύριο μεθαύριο αμέσως, να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία για να μπει το πράγμα στην πορεία της αποζημίωσης.
Παραμένουμε στη Βιωτία. Συνταξιούχοι της Λιβαδιάς συναντήθηκαν χθες στον πεζόδρομο της περιοχής Μποφίδου, προκειμένου να ανατρέψουν το νέο κύμα περικοπών συντάξεων που προωθεί η κυβέρνηση. Έτσι, προετοιμάζουν το έδαφος για την σημερινή μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Απόμαχη της δουλειάς, ναι, αλλά όχι απόμαχη της ζωής και του αγώνα, λένε οι συνταξιούχοι της Λιβαδιά, που προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον πεζόδρομο της Μποφίδου, αντιστεκόμενοι σε περικοπές και φοροκαταιγίδα. Οι συνταξιούχοι οργανώνουν τον αγώνα ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές και δίνουν ραντεβού με την κυβέρνηση την ερχόμενη Πέμπτη στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Οι συνταξιούχοι κάνουν αυτό που κάνανε μια ζωή. Έχουν τραβήξει τον δρόμο του αγώνα και δεν δέχονται με τίποτα τις περικοπές και τη λέλαπα, τη φορολογία που έρχεται για να μας ισοπεδώσει. Μια ζωή έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε και αυτό συνεχίζουμε και τώρα να κάνουμε. Την Πέμπτη προγραμματίζουμε κάθοδο στην Αθήνα, στην ψακουστή πλατεία Κλαθμόνος, γνωστή ως πλατεία διαμαρτυρίας παλαιότερα, αλλά και σημερινή, όπου θα κάνουμε πορεία να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι διαμαρτυρίες και η αγανάκτησή μας παίρνει σάρκα και ουστά. Δεν αντέχουμε άλλο, θα τους σταματήσουμε είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Αυτοί μπορεί να πήραν μηνύματα από τις εκλογές, αλλά το δικό μας μήνυμα που πήραμε είναι αυτό που βλέπετε εδώ σήμερα. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ στη Λιβαδιά να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας στις νέες βάρβαρες πολιτικές που έχουν αποφασίσει στην κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας για να γίνει, αλλά οι συντάξεις, εμείς αυτές έχουν πληρώσει με υδρότα και μέρημα. Έχουν κάνει περικοπή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σήμερα οι συνταξιούχοι ζουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Εμείς θα στείλουμε ένα μήνυμα και καλούμε όλους τους συνταξιούχους, ακόμη και τους νέους, τους άνεργους, να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαγητήριο μεθαύριο στην Αθήνα. Αυτό το σκοπό η σημερινή μας συγκέντρωση εδώ. Για να διατρανώσουν τη θέλησή μας ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν αυτή τη βαρβαρότητα και αυτό το έγκλημα εις βάρος των δικαιωμάτων των συνταξιούχων. Μπορεί να είμαστε συνταξιούχοι, αλλά δεν είμαστε απόμαχοι της δουλειάς δηλαδή, αλλά δεν είμαστε απόμαχοι του αγώνα. Το κράτος οφείλει να εγγυηθεί το σύνολο της σύνταξης. Απαιτούν συνταξιούχοι και δηλώνουν έτοιμοι να ανατρέψουν την απόφαση για εγκυημένη σύνταξη 360 ευρώ από τις αρχές του 2015. Το κράτος έχει την υποχρέωση, αφού εισπράττει φόρους, αφού εισπράττει ασφαλιστικές εισφορές, αφού εισπράττει ένα σωρό τέτοια, έχει την υποχρέωση να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων. Θα πρέπει λοιπόν ισόποσα να χρηματοδοτεί μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό τόσο τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και την δωρεάν δημόσια υγεία. Γιατί όπως ξέρετε η δημόσια υγεία είναι μόνο στα χαρτιά. Ήδη έχουν διπλασιαστεί οι εισφορές μας στα φάρμακα, ήδη έχει εξαφανιστεί η πρωτοβάθμια υγεία, ήδη ο καινούριος φορέας που φτιάξανε έχει μόνο διευθυντές και καρέκλες και δεν έχει γιατρούς. Αυτό εμείς τουλάχιστον που συσπηρεόμαστε στις γραμμές του ΠΑΜΕ το λέγαμε και το συνεχίσαμε να το λέμε. Εμείς καλούμε το λαό μέσα με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και πιστεύουμε ότι θα τους παρεμποδίσουμε. Είναι κτηνοδία, είναι βαρβαρότητα να έχεις δουλέψει 40 χρόνια, 50 χρόνια, 30 χρόνια και σήμερα σου λένε θα ζήσεις αυτά γιατί 460 ευρώ. Ούτε για τα χαράτσια που μας έχουν βάλει αυτά. Σύν οι συνταξιούχοι έχουν ανάγκες από φάρμακα. Θα επαναλάβω και πάλι ότι βοηθάνε τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους να ζήσουν κτλ. Στην επικαιρότητα ήρθε και πάλι το θέμα των εργασιών της εκτροπής του Αχελλώου μετά την συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών, όπου ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βούληση για τα έργα να συνεχιστούν και μάλιστα για το λόγο αυτό εκπονείται η οικολογική μελέτη βάσης. Θα δούμε τώρα τις δηλώσεις του νέου Δήμαρχου Αγρινίου, κ. Γιώργου Παπαναστασίου.
Για άλλη μια φορά, η υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο και που αφορούσε συμπλοκή ανηλίκων στο κέντρο της Λαμίας με κατάληξη τον σοβαρό τραυματισμό του τότε 16χρονου Θανάση Παύλου, απασχόλησε το πρωί στο εφετείο της Λαμίας δικαστές, δικηγόρους και εμπλεκόμενα πρόσωπα. Είναι η δεύτερη φορά που η πλευρά του κατηγορουμένου ζητά αναβολή λόγω απουσίας του δικηγόρου τους. Το αίτημά τους έγινε δεκτό και έτσι η δίκη μετατέθηκε για την 1η Ιουλίου. Αυτή τη φορά όμως η κυρία Πρόεδρος ήταν συγκεκριμένη και κάθετη στην απόφασή της, ανακοινώνοντας ότι άλλα περιθώρια αναβολής δεν θα υπάρξουν και ότι την 1η Ιουλίου η δίκη θα γίνει έτσι κι αλλιώς, προτείνοντας μάλιστα στην οικογένεια του κατηγορουμένου ως εναλλακτική και την επιλογή ενός δεύτερου δικηγόρου σε περίπτωση απουσίας του κυρίου Καπερνάρου που έχει αναλάβει την υπεράσπισή του. Στην αίθουσα του εφετείου ήταν ο πατέρας του Θανάση, φίλοι του και συγγενείς, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να κλείσει με απόλυτη δικαιοσύνη αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους. Την υπόθεσή τους έχει αναλάβει από την πρώτη στιγμή ο γνωστός δικηγόρος Γιώργος Δούμας. Για δευτέρα φορά, με αίτημα του κατηγορουμένου, η υπόθεση αναβλήθη για κόλλημα στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης. Μία Ιουλία όμως θα συζητηθεί η υπόθεση. Ευχαριστώ. Ήταν αποφασισμένη και η πρόεδρος. Με την δικάσιμο την οποία έδωσε, η οποία είναι συντομοτάτη, ασφαλώς και η πρόεδρος, είτε με τον Α με τον Β τρόπο, θέλει να δώσει τέρμα στην οδύσσια του παιδιού και των γονέων. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει τον κατηγορούμενο ένοχο για βαριές μη σκοπούμενες βλάβες και του είχε επιβάλει την ποινή της εκτέλεσης κοινωνικής εργασίας για ένα χρόνο στο Δήμο Λαμίας. Απέναντι σε αυτή την απόφαση στάθηκε ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ο οποίος άσκησε έφεση καθώς έκρινε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε βαριές σκοπούμενες βλάβες στον Θανάση και ότι τα αναμορφωτικά αυτά μέτρα είναι ανεπαρκή, κρίνοντας αναγκαία τον περιορισμό του σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Ανατολοκαρνανίας Νίκος Μωραΐτης είπε όχι στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς με αφορμή την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων, η οποία μάλιστα επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο βίντεο. Η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων που επικυρώθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη εβδομάδα ανοίγει πλέον διάπλατα το δρόμο για την παραγωγή, εμπορία και καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λυκοσυμμαχία που υπηρετεί τα συμφέροντα και την κερδοφορία των μονοπωλίων, θυσιάζοντας την υγεία των λαών και την προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρει ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Νίκος Μωραΐτης. Έχουν σοβαρή ευθύνη τα κόμματα της κυβέρνησης που με την προεδρία της Ελλάδας έγινε αυτή η απόφαση. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πούμε, ότι στρίφθηκε και από άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν μονόδρομο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ότι θα μπορούν να καλλιεργηθούν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, ή και αν ακόμα δεν καλλιεργηθούν, με αυτή την απόφαση θα υπάρχει εισαγωγή αυτών των προϊόντων από άλλες χώρες και θα έχουμε μεγάλες συνέπειες στη διατροφική αλυσίδα, στο περιβάλλον των χωρών αυτών. Βέβαια, κάποιοι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, προσπαθεί από τη μια μεριά να πανεί ότι είναι ενάντια σε αυτή την εξέλιξη, από την άλλη μεριά όμως δεν λέει κουβέντα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί παίρνονται αυτές οι αποφάσεις με γνώμονα όχι τα συμφέροντα των εργαζόμενων, όχι τα συμφέροντα της φτωχομεσαίας αγροτιάς, αλλά προτεύει το κέρδος. Η συνθήκη του Μάστρικτ είναι αμήλικτη. Επιβάλλει την ελεύθερη κυκλοφορία και προϊόντων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οδυνηρές συνέπειες στην υγεία του λαού και του περιβάλλοντος. Για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κύριος Μωραΐτης και συνεχίζει. Με το σημερινό νομικό καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην επικράτειά τους γενετικά τροποποιημένων σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού ως προϊόντα ή εντός προϊόντων και των προϊόντων συγκομιδής τους. Είχαν όμως τη δυνατότητα να απαγορεύουν την καλλιέργειά τους στην επικράτειά τους, προσφεύγοντας τη ρήτρα διασφύλαξης της Οδηγίας 2001 του 18 ή σε μέτρα έκτακτης ανάγκης με βάση τον κανονισμό 1829 του 2003, σε περίπτωση που έχουν σοβαρούς λόγους να θεωρούν ότι το εγκεκριμένο γενετικά τροποποιημένο προϊόν είναι πιθανό να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτές οι καλλιέργειες θα γίνουν από μεγάλες επιχειρήσεις, από καπιταλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο
και οι φτωχοί αγρότες δεν θα έχουν την δυνατότητα ανταγωνισμού. Η Μοσάντ και άλλες εταιρείες που έχουν και άλλες πολυεθνικές που θα έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν αυτά τα προϊόντα θα είναι αυτές που από τη μια μεριά θα εκτοξευθούν τα κέρδη τους και από την άλλη μεριά θα βγάλουν βία έξω από την αγορά τα προϊόντα της φτωχομεσαίας αγροτιάς. Δεν θα μπορούν να αντέξουν στον ανταγωνισμό. Είναι ξεκάθαρο άλλωστε ότι και με τη νέα ΚΑΠ και είναι σημαντικό επειδή είναι και επίκαιρο το ζήτημα, η νέα ΚΑΠ συζητιέται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ολοκληρώνεται μάλλον η διαδικασία εφαρμογής της. Εδώ γίνεται πλήρη αποσύνδεση της επιδότησης από την παραγωγή, δηλαδή υπάρχει αντικίνητο να μην καλλιεργεί ο κόσμος. Επίσης αυτό που γινόταν στο παρελθόν με την αγρανάπαυση σήμερα γίνεται με το λεγόμενο πρασίνισμα, που μεν μπορεί να ακούγεται καλά στα αυτιά για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι έτσι όμως. Γίνεται, αφήνουμε χέρσα χωράφια σε μια χώρα που έχουμε διατροφική εξάρτηση, που έχουμε σοβαρό έλλειμμα στο αγροτικό ισοζύγιο, δηλαδή που εισάγουμε προϊόντα τα οποία μπορούσαμε κάλλιστα να παράγουμε εδώ στη χώρα μας. Κατά τον κύριο Μωραΐτη, η καλλιέργεια, η εμπορία και η παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ελλάδα θα επιταχύνει το ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων και την ένταση της διατροφικής εξάρτησης της χώρας. Όσοι βγάζουν λάδι την ΚΑΠ ή σπέρνουν αυταπάτες ότι μπορεί να αλλάξει και να γίνει φιλοαγροτική, εξαπατούν συνειδητά τους αγρότες και το λαό μας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτοί οι οργανισμοί που θα καλλιεργηθούν θα είναι οργανισμοί οι οποίοι θα, όπως ανέφερα, θα εκτοπίσουν τα δικά μας προϊόντα. Εμείς θεωρούμε, ανεξάρτητα από όλα αυτά, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βγουν συμπεράσματα, δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες στους φτωχομεσαίους αγρότες, αλλά και γενικότερα στους εργαζόμενους, ότι και η νέα ΚΑΠ και η απόφαση αυτή για τους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς θα είναι προς όφελος του λαού μας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η αποδέσμευση από την Οικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής της γης πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος της πλατείας Λαϊκής Συμμαχίας. Δηλαδή αυτή η πολιτική που πλήττει τη φτωχομεσαία αγροτιά είναι η ίδια πολιτική που πλήττει την νεολαία, που πλήττει τους εργαζόμενους, που πλήττει τους μικροεπαγγελματίες. Γι' αυτό εμείς λέμε καθαρά στους εργαζόμενους ότι πρέπει να προχωρήσουν στη συγκρότηση αυτού του μετόπου, ενός μετόπου που δεν θα προσπαθεί να μακιγιάρει, να το πω έτσι, να γίνει κατανοητό την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλά που θα στοχεύει στη σύγκρουση, στη ρήξη για την ανατροπή της. Από την Αιτώλα Καρνανία θα πάμε στην Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στη Λαμία, όπου θα δούμε τώρα μια πολιτιστική είδηση, καθώς στην βιβλιοθήκη της περιοχής πραγματοποιείται η εκστρατεία από το Future Library. Η δημιουργική ομάδα λοιπόν του Future Library με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους δημοσίων και ιδιωτικών βιβλιοθηκών, σχεδίασε 3.480 διαφορετικές δράσεις που καλωσορίζουν παιδιά και εφήβους στις βιβλιοθήκες με το σύνθημα ότι σκέφτεσαι σκέψου το αντίθετο. Να δούμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα στο επόμενο βίντεο. Τι θα συμβεί αν όλοι αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αντίθετα? 140 βιβλιοθήκες σε περισσότερες από 100 πόλεις της Ελλάδας ζουν στο ρυθμό της τρίτης καλοκαιρινής εκστρατείας του Future Library και σκέφτονται ήδη αντίθετα. Η δημιουργική ομάδα του Future Library με αποκλειστικό δωρητή, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών, σχεδίασε 3.480 διαφορετικές δράσεις που καλωσορίζουν παιδιά και εφήβους στις βιβλιοθήκες με το σύνθημα «Ότι σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο». Όλες οι δράσεις αντλούν την θεματική τους από τους αντίθετους κόσμους που μας περιβάλλουν και επιστρατεύουν μία σειρά από διαφορετικά βιβλία τα οποία προσφέρονται από το Future Library σε κάθε βιβλιοθήκη και έχουν στόχο την προώθηση της ανάγνωσης και της δημιουργικότητας. Αφηγήσεις, παντομήμα, πειράματα, κυνήγι χαμένου θησαυρού, εικαστικά εργαστήρια, ταξινομήσεις μέσα στην βιβλιοθήκη, ανάποδες εξιστορήσεις, ανταλλακτικά παζάρια, παιχνίδια μνήμης και παρατηρητικότητας, εργαστήρια κατασκευών και φωτογραφίας, χαρτογραφήσεις και μουσικά εργαστήρια είναι μερικές από τις δράσεις της μεγάλης καλοκαιρινής εκστρατείας. Στις μέρες της καλοκαιρινής εκστρατείας, παιδιά και γονείς θα ζήσουν τη μέρα της τάξης και της ακαταστασίας, του ράβε και του ξύλωνε,
του ξύπνιου και του ύπνου, του καθαρού και του βρώμικου, της γνώσης και όχι της αμάθειας, της αλήθειας και του ψέματος. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας δεν θα μπορούσε παρά να συμμετέχει. Και μάλιστα οι εγγραφές των παιδιών στις δράσεις που ετοίμασαν ο Διευθύντης Λεωνίδας Τριανταφύλου, το προσωπικό αλλά και οι πολλοί εθελοντές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Μας χρηματοδοτεί πως με την αγορά κάποιων βιβλίων μας δίδει τεχνογνωσία το πώς θα κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτά μας προσφέρει το Ίδρυμα, το Future Library. Τι κάνουν τα παιδιά? Τα παιδιά συμμετέχουν, κάνουν κατασκευές, δημιουργικά πράγματα δηλαδή. Φέτος η χρονιά είναι αφιερωμένη στα αντίθετα. Παίρνουν βιβλίο, διαβάζουν κάποια κομμάτια από το βιβλίο και βρίσκουν λέξεις αντίθετες, έννοιες αντίθετες. Χοντρός, λιγνός, δυνατός, αδύναμος, κρύο, ζέστη. Και δημιουργούν πάνω σε αυτό, που θα επιλέξουν. Κάθε μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα αντίθετο. Έτσι, σήμερα είναι στα καινούργια βιβλία και βρίσκουν έννοιες από τα καινούργια βιβλία και δημιουργούν παντομίμες, κάνουν την σκακέρα των νέων βιβλίων και τέτοιες δράσεις. Στο τέλος του προγράμματος, στις 10 Σεπτέμβρη, ό,τι δημιουργίες κάνουν τα παιδιά, εδώ θα κάνουμε έκθεση στην Πινακοθήκη. Θα είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο να έρθει και να δουν τις δημιουργίες των παιδιών. Γονείς και παιδιά δηλαδή θα μαζευτούν όλοι εκεί να τα θαυμάσουν. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πολύ κόσμο που δεν μπορέσαμε να γράψουμε τα παιδιά τους, γιατί η συμμετοχή ήταν τεράστια. Προσπαθήσαμε τα τμήματα να τα κάνουμε λειτουργικά. Κανονικά ένα λειτουργικό τμήμα είναι μέχρι 45 παιδιά και εμείς έχουμε φτάσει σήμερα να είναι εδώ 60. Πήραμε όσο μπορούσαμε παραπάνω παιδιά. Δεν μπορέσαμε να τα πάρουμε όλα. Υπάρχουν όμως μέρες ακόμη που μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν. Θα πάρουμε κάποια τηλέφωνα από αυτούς που είναι σε λίστα αναμονής, ας πούμε, για να έρθουν να συμμετέχουν και αυτοί. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Οφείλουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα βγαίνει από εθελοντές. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι πολύ λίγο για να μπορέσει να καλύψει όλο αυτό. Και έτσι βασιζόμαστε στην εθελοντική προσφορά μου. Έτσι. Είμαστε υποχρεωμένοι στα παιδιά εδώ πέρα που συμμετέχουν. Επίσης, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάποιους χορηγούς που προσφέρανε μπουκάλια νερό για τα παιδιά, και ο ζαχαροπλαστείο Λούκας που μας πρόσφερε γλυκά για τα παιδιά. Περιμένουμε ακόμα κάποιες προσφορές από επιχειρήσεις. Να προσφέρουμε κάτι σε αυτά τα παιδιά που έρχονται εδώ. Ευχαριστούμε το κανάλι σας, έτσι, για την προβολή των δράσεων της βιβλιοθήκης. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις τώρα και θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα με διεθνείς εξελίξεις. Motor Show
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η μεγάλη πανελλήνια έκθεση οχημάτων από τη Φίλμπα. Σημεία και 22 Ιούνιου στο μόλο της Αγίου Νικολάου. Τέταρτο Πάτρας Motor Show. Έρχεται. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find For Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φτηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα δούμε μερικές εξελίξεις από την ξένη ειδησιογραφία. Θα ξεκινήσουμε με την Ουκρανία, όπου θα δούμε ένα βίντεο σοκ από την επίθεση εναντίον ρωσικού τηλεοπτικού σταθμού. Στην ίδια χώρα έγινε έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου. Μετά θα πάμε στην αντίθετη πλευρά της ΗΠΑ και στη σύλληψη υπόπτου για την επίθεση στην πρεσβεία της συγκεκριμένης στην Βεγγάζη. Στο Ιράκ, δίχως τέλος είναι οι συγκρούσεις, γίνεται έκκληση ωστόσο για ενότητα από Σιίτες και Σουνίτες ηγέτες. Στη Μαλαισία, βυθίστηκε σκάφος με λαθρομετανάστες. Στην Αργεντινή, επικρατεί μια προσπάθεια για να αποφευχθεί η χρεοκοπία. Και τέλος, θα κλείσουμε με τον Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος νοσηλεύεται σε ένα ειδικό κέντρο στη Λοζάνη, όπου εκεί συνεχίζει τη μάχη του. Να δούμε το σχετικό βίντεο από το Euronews και επιστρέφουμε σε λίγο. Ένας δημοσιογράφος και ένας τεχνικός της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης σκοτώθηκαν από πυρά του Ουκρανικού στρατού στο Λουγκάνσκ. Ο ανταποκριτής Ιγκόρ Κορνέλιουκ, που κάλυπτε την κρίση στην Ανατολική Ουκρανία, εξέπνευσε στο νοσοκομείο. Η σωρός του ηχολήπτη Αντών Βολόσιν βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης. Μοναδικός επιζών είναι ο εικονολήπτης του συνεργείου Βίκτορ Ντενίσοφ, ο οποίος καλυπτόταν πίσω από ένα στρατιωτικό όχημα. Η κάμερά του κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης. Το σημείο χτυπήθηκε και από δεύτερο όλμο. Οι τρεις εκπρόσωποι του τύπου βρίσκονταν πίσω από σημείο ελέγχου των φιλορώσων αυτονομιστών που δέχτηκε επίθεση από τις Ουκρανικές δυνάμεις. Ο οδηγός του συνεργείου περιγράφει τις δραματικές στιγμές. Στέκονταν εκεί και τότε ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος από όλμους. Έπεσαν ανάμεσά τους και τότε είδα μια εκτυφλωτική λάμψη. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την επίθεση απόδειξη της εγκληματικής φύσης της στρατιωτικής επιχείρησης του Κιέβου στα Ανατολικά. Ο ΑΣΕ καλεί την Ουκρανική κυβέρνηση να διερευνήσει την υπόθεση. Η έκρηξη που σημειώθηκε στον αγωγό αερίου που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο από την Ουκρανία στην Ευρώπη ενδέχεται να είναι ενέργεια τρομοκρατών, εκτίμησε ο Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας. Αυτή είναι η τρίτη έκρηξη που σημειώνεται από το Μάιο σε ουκρανικούς αγωγούς. Οι κινήσεις στην ενεργειακή σκακέρα της περιοχής συνεχίζονται με τον Ουκρανό Πρωθυπουργό Αρσένη Γιατσένιουκ να καταδικάζει την απόφαση της Μόσχας να σταματήσει την παροχή φυσικού αερίου στη χώρα. На думку уряду України, η Ουκρανική κυβέρνηση πιστεύει ότι η συμφωνία για το αέριο συνδέεται άμεσα με τη ρωσική επιθετικότητα και την προσπάθεια της Μόσχας να καταλύσει την αυτονομία της χώρας. Είναι
Έξω από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, ομάδα διαδηλωτών πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καλώντας τους βουλευτές να οδηγήσουν τη χώρα σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Ο πρόεδρος της χώρας, Πέτρο Ποροσένκο, έχει προτείνει ήδη τη διεξαγωγή εκλογών στην Ανατολική Ουκρανία και στις περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ που διεκδικούν την ανεξαρτησία τους. Έναν ύποπτο για την επίθεση στην Αμερικανική πρεσβεία στη Βεγγάζη το Σεπτέμβριο του 2012, στην οποία σκοτώθηκαν ο πρεσβευτής και άλλοι τρεις Αμερικανοί, συνέλαβαν δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τον Αχμέτα Μπου Κατάλα, ανώτατο ηγέτη από ένα παρακλάδι της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ Αλ-Σαρία που δρά στη Λιβύη. Δεν τραυματίστηκαν ούτε προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε άμαχοι κατά την επιχείρηση που υλοποιήθηκε με τη στενή συνεργασία του προσωπικού επιβολής της τάξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν τον Κατάλα σε ασφαλή τοποθεσία εκτός Λιβύης. Θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δικαστεί εδώ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως ο συλληφθής θα κριθεί από το Ομοσπονδιακό Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης. Επίσης, ότι κανόνας είναι πως καταβάλλεται προσπάθεια συγκέντρωσης πληροφοριών από ύποπτους για τρομοκρατία. Εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε για τις οικογένειες εκείνων που σκοτώθηκαν σε αυτή τη φρικτή επίθεση. Αλλά το πιο σημαντικό για εμάς είναι να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι όταν γίνεται επίθεση εναντίον Αμερικανών, όσος καιρός και αν χρειαστεί, θα βρίσκουμε τους υπεύθυνους και θα τους φέρνουμε ενώπιον της δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα. Ο συλληφθής αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της ομάδας ανάκρισης κρατουμένων υψηλής αξίας. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν η κυβέρνηση της Λιβύης είχε ενημερωθεί πριν την επιχείρηση των Αμερικανών. 2,5 χρόνια μετά το πλήρες πάγωμα των διπλωματικών σχέσεων Λονδίνου-Τεχεράνης, η Μεγάλη Βρετανία προχωρά στην επαναλειτουργία της πρεσβείας της στο Ιράν. Οι δραματικές εξελίξεις στο Ιράκ και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης έχει συμβάλει στην προσέγγιση των δύο πλευρών. Οι συνθήκες είναι πλέον κατάλληλες, τον Ισοβρετανός Υπουργός Εξωτερικών, William Hague. Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να παίξει θετικό ρόλο στην περιοχή. Για πολλά χρόνια ο ρόλος του ήταν ακραίος και διαιρετικός μέσω της στήριξης που παρήχε σε ακραία ή ακόμα και τρομοκρατικά κινήματα στην ευρύτερη περιοχή. Εξετάζουμε αν κάτι τέτοιο μπορεί να σταματήσει. Η πολιτική της προσέγγισης με τη Δύση που ακολουθεί ο νέος πρόεδρος Χασάν Ροχανί έχει τη στήριξη μεγάλης μερίδας των Ιρανών. Ίσως το άκουσμα του ονόματος της Βρετανίας επιστρέφουν άσχημες μνήμες, αλλά η αποκατάσταση των σχέσεων μπορεί να συμβάλλει στη χαλάρωση των κυρώσεων και να βελτιώσει τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Η Μεγάλη Βρετανία έκλεισε την πρεσβεία της στην Τεχεράνη στα τέλη του 2011, ύστερα από την επιδρομή ομάδας Ισλαμιστών που διαμαρτύρονταν εναντίον των διεθνών κυρώσεων. Το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων έγινε τον περασμένο Νοέμβριο με το διορισμό μη μόνιμου Βρετανού επιτετραμένου στην Τεχεράνη. Με αμοιώτη ένταση συνεχίζονται οι βιαιότητες στο Ιράκ. Κούρδοι μαχητές των Πεσμεργά συγκρούστηκαν με μαχητές του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε. Εξάλλου, σε προάστιο της Βαγδάτης, 12 άτομα σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας. Σουνίτες και Σιίτες ηγέτες συναντήθηκαν και απίφθηναν έκκληση για ενότητα, ζητώντας από τους πολίτες να παραμερίσουν τις διαφορές τους. Κούρδος πολιτικός εξέφρασε την εκτίμηση πως οι Σουνίτες μαχητές δεν έχουν ως βασικό τους στόχο το βόρειο κουρδικό τμήμα του Ιράκ. Δεν κάναμε συνομιλίες με καμία ομάδα. Υλοποιούμε την υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Βλέπουμε ότι η σύγκρουση απομακρύνεται από το Κουρδιστάν. Στόχος της σύγκρουσης φαίνεται πως είναι η Βαγδάτη, λέει ο γιος του Ιρακινού Προέδρου και Υπουργός της Κυβέρνησης, Κουμπάπ Ταλαμπανί. Πρόσφυγες από την πόλη Ταλαφάρ, που έπεσε στα χέρια των τζιχαντιστών, άρχισαν να φτάνουν στην κουρδική περιοχή του Ιράκ. Ο Πρωθυπουργός Νούρι Αλμαλίκη απέλυσε 4 υψηλόβαθμους αξιωματικούς μετά την πτώση της Μοσούλης στους Σουνίτες μαχητές. Θεωρήθηκε πως οι αξιωματικοί απέτυχαν στη δουλειά τους. Τραγικό ναυάγιο στις δυτικές ακτές της Μαλαισίας. Οι αρχές της χώρας εκφράζουν φόβους ότι τουλάχιστον 66 άνθρωποι πνίγηκαν μετά τη βύθιση ξύλινου σκάφους που μετέφερε 97 λαθρομετανάστες από την Ινδονησία. Μεταξύ των επιβενώντων ήταν γυναίκες και παιδιά και το σκάφος δεν ήταν κατάλληλο για ταξίδι στη θάλασσα, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ναυτιλίας. Ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στην περιοχή του ναυαγίου και δύο ακόμη επρόκειτο να φτάσουν σύντομα. Προσπάθεια να αποφύγει μια νέα χρεοκοπία καταβάλει η Αργεντινή.
Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε τα επόμενα βήματα μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Αργεντινής κατά της απόφασης που την υποχρέωνε να πληρώσει τα hedge funds που αρνήθηκαν να υπαχθούν στην αναδιάρθρωση του χρέους της. Θα στείλουμε τους δικηγόρους μας να μιλήσουν με τον δικαστή Τόμας Γκρίζα. Αυτό πρόκειται να κάνω άμεσα στο όνομα της Προέδρου του Έθνους. Από τη μία πλευρά θα λάβουμε μέτρα για εξυπηρέτηση του χρέους με βάση την τοπική νομοθεσία και από την άλλη πλευρά θα στείλουμε τους δικηγόρους μας να μιλήσουν στο δικαστή προκειμένου να διαπιστώσουμε τι εννοεί όταν λέει ότι δεν σπρώχνει την Αργεντινή σε χρεοκοπία με βάση αυτή την απόφαση. Λόγω της απόφασης όμως, η χώρα καλείται να καταβάλει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πρόεδρος της Αργεντινής δήλωσε πως είναι υποχρέωση της χώρας να πληρώσει τους πιστωτές της, αλλά έκανε λόγο για εκβιασμό. Μετά από 169 ημέρες αγωνίας, η πρώτη καλή είδηση για την υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ ήρθε. Ο 7 φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 βγήκε από το κόμμα, η μάχη για τη ζωή του ωστόσο συνεχίζεται. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Γκρενόμπλ και μεταφέρθηκε σε ειδική κλινική της Λοζάνης. Η περίοδος αποκατάστασης αναμένεται μακρά. Ευχόμαστε να πάει καλύτερα, αναφέρει μέλος του προσωπικού της κλινικής. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Βρίσκεται σε εξαιρετικά χέρια και ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλύτερα. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνει μόνος με την οικογένειά του. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να θεραπευτεί και να ξαναβρει τον εαυτό του, αναφέρει μια νοσηλεύτρια. Ο Μίκαελ Σουμάχερ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ενώ έκανε σκι στις Γαλλικές Άλπες τον περασμένο Δεκέμβριο. Από τότε νοσηλευόταν σε τεχνητό κόμμα σε κλινική της Γκρενόμπλ. Πλέον οι αισθήσεις του έχουν επανέλθει και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Αυτές ήταν οι κυριότερες εξελίξεις από τον κόσμο. Τώρα όμως θα αλλάξουμε κλίμα και θα δούμε και μερικές ειδήσεις από το χώρο της τεχνολογίας και του πολιτισμού. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας και σήμερα την Μαργαρίτα Μαχαίρα. Καλώς ήρθες, Μαργαρίτα. Καλημέρα, Όλγα. Η οποία θα μας μιλήσει για αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Ποιο είναι το πρώτο θέμα που θα μας πει σήμερα? Θα ξεκινήσουμε με μία βόλτα στον θαλάσσιο κόσμο για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με τους καρχαρίες. Μπορεί εμείς να έχουμε συνδέσει τους καρχαρίες με ταινίες τρόμου και να τους θεωρούμε από τα πιο επικίνδυνα πλάσματα που κρύβει ο θαλάσσιος κόσμος. Ωστόσο, στο Ωκεανογραφικό Μουσείο του Μόνακο, απλοί επισκέπτες τους αγγίζουν. Πρέπει ή όχι τελικά να φοβόμαστε τους καρχαρίες? Την απάντηση δίνει το ρεπορτάζ του Euronews που θα δούμε τώρα. Φοβόσαστε τους καρχαρίες? Είναι λογικό. Οι καρχαρίες έχουν μια πολύ άσχημη εικόνα στον κόσμο. Συχνά εμφανίζονται ότι είναι βία, αιμοσταγή ψάρια. Στην πραγματικότητα είναι όμως πολύ πιο ευάλωτοι και φιλικοί από όσο πιστεύουμε. Η κεντρική δεξαμενή στο Ωκεανογραφικό Μουσείο του Μονακό είναι ο βασικός πόλος έλξης για τους επισκέπτες, καθώς εκεί μπορούν να αγγίξουν αληθινούς καρχαρίες. Η εμπειρία αυτή απέχει πολύ από την εικόνα που έχουμε σχηματίσει από τις χολιγουδιανές ταινίες ή τα ρεπορτάζ των ειδήσεων. Καταρχάς, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη καρχαρία. Μερικοί είναι επιθετικοί, αλλά οι περισσότεροι δεν αποτελούν απειλή για το ανθρώπινο είδος. Οι καρχαρίες είναι ευάλωτοι, γιατί είναι το πιο τέλειο είδος κυνηγού. Δεν τους κυνηγά κανείς αυτούς. Τα τελευταία 450 εκατομμύρια χρόνια έχουν γίνει πολύ καλοί στο κυνήγι, αλλά δεν έχουν αναπτύξει τεχνικές αυτοάμυνας. Τα περισσότερα είδη αναπαράγονται πολύ γρήγορα. Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση των καρχαριών, οι οποίοι γεννούν λίγα μόνο νεογνά στην περίοδο της αναπαραγωγής. Επίσης, οι καρχαρίες φτάνουν σε σεξουαλική οριμότητα μετά από αρκετά χρόνια, μερικές φορές μετά από 10 έως 15 χρόνια. Άρα οι καρχαρίες δεν έχουν μάθει να είναι οι κυνηγημένοι στην ιστορία. Από τα 500 είδη καρχαρία που γνωρίζουμε, το 1 τέταρτο απειλείται σήμερα με εξαφάνιση. Οι καρχαρίες από την άλλη πλευρά δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για το ανθρώπινο είδος, καθώς τα θανατηφόρα περιστατικά είναι ελάχιστα κάθε χρόνο. Λιγότερα από 10 άτομα σκοτώνονται κάθε χρόνο μετά από επίθεση καρχαρία. Ενώ αντίστοιχα, για να καταλάβουμε, περίπου 2.000 άνθρωποι πεθαίνουν από κροκόδιλους, 100.000 άνθρωποι πεθαίνουν από δάγκωμα φιδιών, ενώ τα κουνούπια ευθύνονται για 800.000 θανάτους. Αν μάλιστα αντιστρέψουμε τους όρους, οι άνθρωποι σκοτώνουν 100 εκατομμύρια καρχαρίες κάθε χρόνο.
Με στόχο να αλλάξει την αρνητική εικόνα που έχουμε για τους καρχαρίες, το Μουσείο εγκαινιάζει μια νέα έκθεση που έχει τίτλο «Οι καρχαρίες και η ανθρωπότητα» σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση Wild Aid. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα 10 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών που σκιαγραφούν την περίπλοκη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον καρχαρία. Το ψάραμα καρχαρία είναι ιδιαίτερα προσφυλές στην Ασία, καθώς αποτελεί βασικό συστατικό της κουζίνας πολλών χωρών. Ο στόχος μας δεν είναι να απαγορεύσουμε το ψάρεμα καρχαρία, αλλά να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να απαγορεύσουμε στους ανθρώπους να τρώνε τα πτερίγια του καρχαρία, αλλά το μέγεθος που έχει φτάσει η κατανάλωση είναι πλέον πέρα από κάθε λογική και πρέπει να τεθεί ξανά υπό έλεγχο. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε την τροφική αλυσίδα του καρχαρία. Ο παγκόσμιος πληθυσμός καρχαριών έχει μειωθεί δραματικά. Εγώ δεν πρόκειται να ξαναφάω πτερίγια καρχαρία. Υπάρχουν αρκετές εκστρατείες ενημέρωσης και συνειδητοποίησης που τρέχουν αυτή τη στιγμή για αυτό το μεγάλο πρόβλημα και χάρη σε αυτές παρουσιάζεται ήδη η μείωση της κατανάλωσης πτερυγίων τον τελευταίο καιρό στην Κίνα. Οι καρχαρίες είναι όμως χρήσιμοι και για την καλή κατάσταση των ωκεανών. Οι καρχαρίες βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας στους ωκεανούς και παίζουν έναν ζωτικό ρόλο, καθώς ρυθμίζουν τη σωστή λειτουργία όλου του συστήματος. Τρώνε τα άρρωστα ζώα και κρατούν υγιείς στους ωκεανούς. Εάν οι καρχαρίες εξαφανίζονταν, η ισορροπία της θαλάσσιας ζωής θα απειλούνταν σοβαρά και οι θάλασσες θα γέμιζαν σταδιακά με φύκια και μέδουσες. Η έκθεση «Καρχαρίες και ανθρωπότητα» στο Ωκεανογραφικό Μουσείο του Μονακό άνοιξε τις πόρτες της στις 8 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο του 2015. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Πεκίνο. Ζωτική λοιπόν η σημασία του καρχαρία στους ωκεανούς, αλλά και τα πτερύγια του είναι εξίσου νόστιμα. Πολύ σωστά. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται και στον χώρο της τέχνης. Θα αφήσουμε το Βασίλειο των Ωκεανών και θα ταξιδέψουμε μέχρι το Λονδίνο και την πρώτη έκθεση με συγκεντρωμένα όλα τα έργα του δημοφιλού street artist Bansky. Την έκθεση και τη δημοπρασία διοργανώνει ο πρώην ατζέντης του μυστηριώδους καλλιτέχνη, Steve Lazaridis, και μάλιστα χωρίς τη συγκατάθεσή του. Παρ' όλα αυτά, ο καλλιτέχνης θα έχει χρηματικό κέρδος από τα έργα που θα πωληθούν. Ας δούμε περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Ο Banksy δεν σταματά ακόμα και χωρίς τη θέλησή του να βρίσκεται πάντα στο κέντρο της δημοσιότητας. Αυτή την περίοδο ο εκθεσιακός χώρος των Sotheby's στο Λονδίνο φιλοξενεί μια μεγάλη αναδρομική έκθεση έργων του χωρίς την επίσημη συγκατάθεση του διάσημου street artist. Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία κρύβεται ο τέος ατζέντης του μυστηριώδους καλλιτέχνη, Κύπριος Steve Lazaridis. Παρ' όλα αυτά, ο καλλιτέχνης θα έχει κέρδος από την πώληση των έργων του κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας που θα γίνει και θα αφορά την πλειοψηφία των έργων που εκτίθενται. Αυτή η έκθεση είναι το τελευταίο πράγμα στον κόσμο που ο Banksy θα ήθελε να δει. Είναι μια μη εγκεκριμένη έκθεση, δεν έχει καμιά σχέση με αυτήν, εκτός του ότι ζωγράφησε όλα τα έργα βέβαια. Γι' αυτόν, δεν το ξέρω βέβαια, ίσως είναι ενδιαφέρον που παρουσιάζονται όλα τα έργα μαζί. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 70 έργα ζωγραφικής, γλυκτά και τυπώματα που συγκεντρώθηκαν από τον Λατζαρίδη, ο οποίος δούλεψε με τον καλλιτέχνη μέχρι το 2008. Οι αρχικές τιμές πώλησης κάποιων έργων ήταν 50 με 100 λίρες. Μετά τη φήμη που απέκτησε ο δημιουργός στην ταυτότητα του οποίου αγνοούμε μέχρι σήμερα, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Ξεκινούν πλέον από τις 4.000 λίρες και φτάνουν τις 500.000. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τις αντιδράσεις του κόσμου σήμερα, γιατί όταν τα πουλήσαμε τότε, μερικά από τα έργα πουλήθηκαν λιγότερο από 100 λίρες. Ο τρόπος που κάποιος διαχειρίζεται κάτι που του κόστησε 100 λίρες είναι πολύ διαφορετικός από το αν του κόστησε εκατομμύρια λίρες. Ο Banksy ξεκίνησε κάνοντας γράφιτι στους δρόμους του Bristol τη δεκαετία του 90, πριν περάσει στη δημιουργία ζωγραφικών έργων που προορίζονταν για πώληση. Τα στένσιλ του είναι χιουμοριστικές εικόνες που συνδυάζονται με εύστοχα σλόγγαν. Το μήνυμά του είναι συνήθως κατά του πολέμου, κατά των σημερινών συνθηκών εργασίας και ενάντια στο σύστημα και τον καπιταλισμό. Το έργο του είναι εξαιρετικά προσιτό σε όλους και γι' αυτό αρέσει στον κόσμο. Αλλά είναι επίσης ένας από τους λίγους καλλιτέχνες που ιδίως τα προηγούμενα χρόνια έβαλε την πολιτική σε πράγματα που όλοι μας καταλαβαίνουμε. Ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της street art δεν θα είναι εκεί για να θαυμάσει τις αντιδράσεις του κόσμου στην πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση που συγκεντρώνει τόσα πολλά έργα του σε έναν χώρο, αλλά για άλλη μια φορά έχει καταφέρει να κερδίσει την προσοχή όλων. Η έκθεση Banksy, The Unauthorized Retrospective, στην αίθουσα τέχνης στο Sotheby's στο Λονδίνο, ξεκινάει την Τετάρτη 11 Ιουνίου και διαρκεί μέχρι τις 25 Ιουλίου.
Κανείς δεν ξέρει τελικά ακόμα την πραγματική ταυτότητα του Μπάνσκι. Δεν ξέρουμε καν αν είναι άντρας ή γυναίκα. Μυστηριώδης καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης, σωστά. Λοιπόν, από το Λονδίνο, λέω να πάμε στην Πορτογαλία, όπου εκεί θα πάμε να δούμε τη μουσική και για την συγκεκριμένα θα δούμε την πόλη Αβέρο στην Πορτογαλία, η οποία προσπάθησε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο αριθμό drummer την ημέρα του ρυθμού, μια μοναδική εκδήλωση, η οποία είναι ειδικά αφιερωμένη στα τύμπανα και τα κρουστά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από 74 μουσικούς, ανάμεσά τους φοιτητές, καλλιτέχνες, καθώς και επαγγελματίες ερασιτέχνες. Τυμπανιστές. Αφήσουμε τώρα τις τέχνες όμως και να πάμε λιγάκι να δούμε και κάποια τοπία από την Πορτογαλία. Θα πάμε στην Δοϊράνη και θα δούμε ένα επεισόδιο από την ζωή στα Σκόπια, όπου δείχνει αναλυτικά τα εντυπωσιακά βουνά και το ανέντικτο τοπίο όσο τουλάχιστον μπορεί να δει το μάτι. Να δούμε αυτό το ενδιαφέρον βίντεο. Εντυπωσιακά βουνά και ανέγκυχτο τοπίο όσο το μάτι μπορεί να δει. Σε αυτό το επεισόδιο για τη ζωή στα Σκόπια θα ανακαλύψουμε το ιδυλιακό τοπίο και θα γνωρίσουμε την αλλιευτική παράδοση στη λίμνη της Δοϊράνης. Αλλά πρώτα θα κάνουμε πεζοπορία στο Φαράγγι Μάτκα και θα κατέβουμε σε μια μυστική σπηλιά. Μόλις 30 λεπτά από την πρωτεύουσα των Σκοπίων βρίσκεται ένα αληθινό κόσμημα για την χώρα. Το Φαράγγι Μάτκα. Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Το Φαράγγι Μάτκα είναι το σπίτι για μια μεγάλη ποικιλία ζώων και φυτών, μερικά από τα οποία είναι ενδυμικά είδη που μπορείς να βρεις μόνο εδώ. Η λέξη Μάτκα σημαίνει μήτρα, δηλαδή συμβολίζει τη δημιουργία της ζωής. Η ατμόσφαιρα είναι κάπως μυστικιστική και γεμάτη θετική ενέργεια. Οι άνθρωποι χαλαρώνουν όταν έρχονται εδώ. Η ύπαρξη του ποταμού Τρέσκα είναι από μόνο το ένα εκπληκτικό θέαμα, αλλά και μέσα στο Φαράγγι βρίσκονται ορισμένοι καλά κρυμμένοι θησαυροί. Ανάμεσά τους, η περίφημη σπηλιά Βρέλο. Εκατομμύρια χρόνια διάβρωσης έχουν δημιουργήσει αυτό το γεωλογικό θαύμα. Εντυπωσιακοί σταλακτίτες καλύπτουν το εσωτερικό, αλλά το πιο εντυπωσιακό μέρος βρίσκεται κάτω από το νερό. Εκτιμάται ότι αυτό είναι ένα από τα βαθύτερα σπήλαια του κόσμου που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του ύδατος. Ο κύριο Αγγελέσκι ήταν ο πρώτος σκοπιανός δίτης που το εξερεύνησε. Όταν μπαίνεις στο σκοτάδι, είναι σαν να πηγαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Αισθάνεσαι την ένταση και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους όταν κάνεις κατάδυση σε μια σκοτεινή σπηλιά. Ο κύριο Αγγελέσκι έλαβε μέρος σε μια ειδική εκδήλωση πριν από 4 χρόνια. Μια διεθνής ομάδα δυτών και σπηλαιολόγων εξερεύνησε την σπηλιά. Ο διάσημος Ιταλός δίτης σε σπήλαια Λουίτζι Καζάτι πήγε σε βάθος 212 μέτρων, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ. Κάθε φορά που βουτάω σε αυτή την υπόγεια σπηλιά έχω πάντα ανάμεικτα αισθήματα. Είναι τα ίδια κάθε φορά. Περιπέτεια, φόβος, χαρά, ενθουσιασμός. Πίσω στο φως της ημέρας, μετακινούμαστε σε ένα άλλο εξαιρετικής ομορφιάς τοπίο. Την λίμνη Δοϊράνη,
ένα μέρος της οποίας ανήκει στην Φύρομ και το υπόλοιπο στην Ελλάδα. Παρόλο που έχει μόλις 10 μέτρα βάθος, σφίζει από ζωή. Θεωρείται μία από τις πιο πλούσιες σε είδη λίμνες της Ευρώπης. 15 διαφορετικά είδη ψαριών μπορούν να εντοπιστούν εδώ. 82χρονος Τόμ Μπαλτάκοφ ψαρεύει σε αυτά τα νερά για πάνω από 40 χρόνια. Σήμερα μεταβιβάζει τις γνώσεις και την εμπειρία του στις νεότερες γενιές. Ένας ψαράς ποτέ δεν μπορεί να είναι μόνος του. Πάντα χρειάζεται και ένας δεύτερος. Είναι ομαδική δουλειά. Ένας ρίχνει τα δίχτυα στο νερό και ο δεύτερος σκοπηλατεί. Πρέπει να σηκώσει τα δίχτυα με 30 έως 80 κιλά ψάρια και στη συνέχεια να βγάλεις έξω τα αλλιεύματα. Τον χειμώνα, μερικά ψάρια αλλιεύονται ακόμα με τον παλιό τρόπο, χρησιμοποιώντας πουλιά όπως η κορμοράνη. Τα ψάρια προσπαθούν να ξεφύγουν από τα πουλιά και αυτό το αξιοποιούν οι αλλιείς για να τα οδηγήσουν στα δίχτυα τους. Σήμερα όμως ο Γιώργης Στογιάνοφ αλλιεύει με πιο σύγχρονο τρόπο. Το απόγευμα πηγαίνουμε στη λίμνη για να ρίξουμε τα δίχτυα στο νερό και την επόμενη μέρα, πριν από την ανατολή, τα μαζεύουμε επάνω. Παίρνουμε τα ψάρια, καθαρίζουμε τα δίχτυα και τα προετοιμάζουμε για την επόμενη φορά. Ο 25χρονος πηγαίνει στην λίμνη κάθε μέρα, αλλά η δουλειά του δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Η ζωή των ψαράδων είναι δύσκολη επειδή κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε δυνατό αέρα και πάγο, ενώ το καλοκαίρι εργαζόμαστε με ζέστη. Αλλά μου αρέσει πολύ και μου δίνει ενέργεια. Το ταξίδι μας έφτασε στο τέλος του. Από τη σκοπιανή κουζίνα και την αρχαία πόλη της Οχρίδας περάσαμε στα όμορφα τοπία του Φαραγγιού Μάτκα και της λίμνης Δοϊράνης. Το απόσπασμα που μόλις είδαμε είναι από ένα μίνι ντοκιμαντέρ περιγράφοντας την περιοχή των Σκοπίων για ομορφιές τις οποίες πολλοί δεν ξέρουν πως υπάρχουν και μας παροτρύνουν να ανακαλύψουμε το ειδηλιακό τοπίο και την χλωρίδα και την πανίδα της ευρύτερης περιοχής. Γυρίζουμε τώρα από τα εντυπωσιακά αυτά πλάνα που είδαμε και πάμε στο χώρο της τέχνης, καθώς ολοκληρώθηκε μετά από 10 ολόκληρα χρόνια μία εντυπωσιακή εγκατάσταση στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο από τον διάσημο βίντεο artist Bill Viola. Ας δούμε όμως γιατί ακριβώς πρόκειται στο βίντεο που ακολουθεί. Μια εντυπωσιακή εγκατάσταση έστησε ο διάσημος Bill Viola στον καθεδρικό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Η εγκατάσταση του Πάπα της Video Art χρειάστηκε 10 χρόνια για να σχεδιαστεί. Βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα, έχει τίτλο Μάρτυρες και ουσιαστικά είναι μια προβολή σε 4 οθόνες 4 ατόμων που βρίσκονται λίγα λεπτά πριν το θάνατο. Το μαρτύριό τους προκαλείται από τα 4 στοιχεία της φύσης, δηλαδή τη γη, τον αέρα, τη φωτιά και το νερό. Η κύρα Περόφ, σύντροφος και συνεργάτητα του Viola, εξηγεί ποια είναι η ιδέα που κρύβεται πίσω από αυτή την εγκατάσταση. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη χριστιανική ή τη ισλαμική άποψη ή οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική άποψη. Απεικονίζει ουσιαστικά το πώς οι δυνάμεις της φύσης έχουν τον έλεγχο των πραγμάτων. Μία από αυτές είναι και ο θάνατος. Πέρα από οποιαδήποτε αισθητική κριτική αποτίμηση του έργου, ο καλλιτέχνης ήθελε να προσφέρει με αυτό το έργο του μια ευκαιρία στους θεατές να συλλογιστούν για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη φύση και τη σχέση της με το σήμερα. Θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να ρίξουν λίγο τους ρυθμούς τους. Όλα γύρω μας γίνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, κυριολεκτικά. Νομίζω ότι όλα είναι εκτός ελέγχου πλέον. Πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί. Γι' αυτό το λόγο, τόσοι πολλοί άνθρωποι κάνουν πλέον γιόγκα ή διαλογισμό. Ο Δαλάι Λάμα το επισημαίνει όλη την ώρα. Η δουλειά του Bill Viola είναι στενά συνδεδεμένη με τις βασικές ανθρώπινες εμπειρίες όπως είναι για παράδειγμα η ζωή, ο θάνατος και η συνειδητότητα των πραγμάτων και των καταστάσεων που συμβαίνουν γύρω μας. Οι μάρτυρες είναι η πρώτη από τις δύο βίντεο εγκαταστάσεις που πρόκειται να μείνουν μόνιμα στον καθεδρικό ναό. Η δεύτερη βίντεο εγκατάσταση θα έχει τίτλο Μέρη και αναμένεται να είναι έτοιμη το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Grand Palais στο Παρίσι φιλοξενεί αυτή την περίοδο μια πραγματικά σπουδαία αναδρομική του καλλιτέχνη. Εντυπωσιακό λοιπόν το αποτέλεσμα, αλλά ο στόχος του καλλιτέχνη να ρίξουν οι άνθρωποι τους ρυθμούς τους, μάλλον φαντάζει δύσκολος. Πολύ σωστά. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες εξελίξεις έως αυτή την ώρα. Εμείς θα δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στο Λαύρο Παναγιώτου. Να έχετε μια χαρούμενη μέρα. Θα είμαστε αύριο πάλι μαζί στις 9 ακριβώς. Ευχαριστούμε, Μαργαρίτα, που ήσουν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.